Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή κάπως είναι. Όπως και ο περισσότερος κόσμος, από τους περισσότερους κατεργαραίους που σιγά σιγά αρχίζουν να λαμβάνουν την άγουσα, όχι προς τα ποδητήρια, την άγουσα προς τον μπάγκο, έτσι δεν λέει? Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Γιατί να είσαι κατεργάρης όταν πηγαίνεις στον μπάγκο? Είναι ένας απλός αναπληρωματικός που περιμένει τη στιγμή να εισέλθεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά βέβαια στο λόγο, επειδή όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε βασικοί και αναντικατάστατοι. Τελειώνουν τα Πάσχατα, τελειώνουν οι άδειες, τελειώνουν τα διάμεσα, τελειώνουν οι πρωτομαγιές. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς, αν και αυτή η εβδομάδα πιστεύω ότι δεν θα είναι επακριβώς φουλ δραστηριοτήτων. Τι έμεινε, μια πεμπτούλα, μια παρασκευούλα και το φάγαμε το βόηδο. Αλλά πόσο ακόμη να φας, Χριστίνα μου, τι κάνεις? Πώς είσαι? Τρώω βόηδη και εγώ. Τρώω βόηδη. Ήρθες εδώ να με συντροφεύεις αυτή την πολύ δύσκολη μέρα, γιατί πιο βαρύ. Πιο βαρύ το πάπλωμα σήμερα από την Τρίτη. Ναι, από την Τρίτη. Και καλά, εντάξει, από τον Άντανε Δευτέρα. Κάτσε κοντά στο μικρόφωνο όμως, ναι, έτσι παρακαλώ. Έτσι ακριβώς. Πάω, μπράβο. Για να ακούμε τη φωνούλα σου, όχι τίποτα άλλο. Πιο βαρύ το πάπλωμα σήμερα. Λες ότι. Πέμπτη Παρασκευή, ρε παιδί μου τώρα. Ναι, έτσι αρχίζουμε. Μυρ, πρωί. Θα τα ξορκίσουμε όλα τα κακά και θα κάνουμε παρεούλα. Θα συντροφευθούμε μέχρι και τις 8 εδώ. Στον Λίμπερο 107,4. Τώρα και μια γραμμούλα ανυπόμονη, η οποία μας καλούσε πριν καλά ξεκινήσει εκπομπή, για να τη λάβουμε. Καλημέρα σας. Λαγόρι μου, πού βρίσκεσαι? Καλό μήνα. Επίσης. Επάνω στο βουνό είμαι. Σε χάσαμε λίγο, έτσι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, βέβαια σ' ακούω. Εσύ? Ωραία, θέλω να σε ανακοινώσω ότι 7 η ώρα έχω άδεια από τον αερολιμενάρχη της. Ναι. Να απογειωθώ. Για πού σήμερα το δρομολόγιο? Λέω να κατέβω κάτω, να πιάσω Εθνική Οδό Γαζί. Ναι. Θα περάσω πάνω από τα Μάργαρα, να πλήξω και 3 φράγκα για το διόδιο. Το αεροδιόδιο. Το αεροδιόδιο, ναι. Και θα με δει στον ουρανό απέναντι από τη Λόντου Σοφού. Το λογότυπο είναι στο Ζέπελιν, Fly Σαμαρίνα. Έτσι, space. Κάνω σήματα Μόρς από μέσα με το μεγάλο του φαγό, θα με καταλάβει. Βέβαια. Και θέλω να περάσω ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αστούντιο. Ακούω τι προπέλε πώ δουλεύουν. ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ μου, ΣΥΡΙΖΑ. Που λέμε και εμεί. Πώ τα περάσαμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσύ? Εσύ. Μπάρμα εδώ σε βάση. Για, ακούω, είμαι όλος αυτιά. Σε βάζω μεγάλη Τετάρτη τη Σιδερένια τη Σούγα στα Γραμμένα. Ναι. Αγοράζω ένα κατσίκι 14 κιλών. 14, σαν το Σαλμπικίδι. Ναι. Μεγάλο, ναι. Με το ξεκοκαλώνει όλο ο Χασάπης. Ναι. Τον παίρνω και ένα βαζάκι αμπελόφυλλα από πέρσι δικά μου. Ναι. Και το περνάει στη Σούγα. Ναι. Κρέας αμπελόφυλλο, κρέας ξεστόλα. Ρίχνουμε τα μπαχάρια, το τυλίγι με σκέπες. Με σκέπες? Σκέπη, ναι. Ναι. Αυτό που κάνουν τα κουκουλώτα. Ναι. Και πάνω από τις σκέπες το κορδόνι, το άντερο. Μάλιστα. Και το βάζω στη σούβλα 2,5-3 ώρες. Αυτά... Όταν έκανε ρεσάλτο στην πιατέλα ψημένο, ήταν λιχουδιά. Αυτό τη Μεγάλη Τετάρτη? Όχι, τη Μεγάλη Τετάρτη το ετοίμασα και το έβαλα στο ψυγείο, στο κάπελα. Είπα και εγώ μας. Το καφενείο το ψήσαμε. Ωρε φίλε, το έδωσες εκεί σε όλο το λαό, ε. Ναι, και όταν έκανε το ρεσάλτο του πάνω στις φιατές. Ωρε φίλε, μόνο κρέας. Σαν το λιοντάρι της Νεμαίας και τον τίγρη της Μεγάλης Εδρομιάδης. Σαν το λιοντάρι της Νεμαίας, τρώω κρέας. Να κάνουμε και έτσι μια ποιητική αηδία. Κάνεις ένα ποιητικό, ωραία το είπες. Μάλιστα. Τον τίγρη της Μεγάλης. Αυτό την Κυριακή? Ναι, την Κυριακή όλη μέρα. Μάλιστα. Το άλλο Σαββάτο γουστάρισα τη μαγειρίτσα μου, τη με τα κουκουλωτά. Ναι. Την Δευτέρα?
Τη Δευτέρα ξανά κρέα. Ξανά. Τη ώρα όμως. Ναι, να είμαστε και λίγο πιο. Τρίτη ξανά κρέα. Τετάρτη θες με το μαγιά ξανά κρέα. Σήμερα. Και σήμερα πάλι κρέα στην Ελλάδα. Γιατί σήμερα δεν έχει καμία έτσι, εσούμε. Τι να κάνω, καμιά φασολάδα νερόβραση. Έλα τώρα. Έλα, εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ωραία, συγχωρήσει. Και θα πάμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Σήμερα εντάξει, θα προσπαθούμε έτσι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που σιγά σιγά. Χαιρετισμού και στην κυρία Χριστίνα. Ορίστε. Χαιρετισμού και στην κυρία Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Συμπαραγωγό, καλημέρα, έτσι. Καλημέρα, κορίτσι μου. Οι κουκουλωτές τι είναι, θα μιλήσουμε on air. Ναι. On air, μόλις περάσω το αεροδιόδιο. Ναι, το αεροδιόδιο. Σε ρωτάει όμως τι είναι οι κουκουλωτές. Τι είναι οι κουκουλωτές, γιατί έχουμε απορίες. Τζίγερος αρμάδες. Τζίγερος αρμάδες, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Ναι, έχουμε σταλεμένο στην τοπική διάρκεια κουκουλωτά. Μάλιστα. Κουκουλωτά, αλλά ξεκοκούλατα, γιατί πετάξαμε τα παπλωματάκια και είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να πετάξουμε. Κάνει κρύο, ακόμα κρύο κάνει. Καλά και εσύ. Θα βάλω και τη στολή, τα χειρίτια, τα γαλόνια να μπούμε στο πλοίο. Έτσι. Γιατί θέλει προεργασία, δεν είναι μπαμ και φύγαμε. Έτσι, έτσι. Να σε καλά. Σε περιμένουμε. Ξεκίνα, βάλε τους τουρμπίνες. Τσάω, τσάω. Air Express. Air Express από Σαμαρίνα, ο φίλος μου σου. Ο Δημήτρης. Γκουρ. Έτσι θα πετάξουμε. Αυτές είναι οι μηχανές μας. Αυτά είναι τα εφόδια μας. Εντάξει, πόσο να φας ακόμα. Πόσο κρέας να φας. Δύσκολη περίοδος. Γιατί μεγάλο Σάββατο αυτά, τα γνωστά. Κυριακή του Πάσχα τα γνωστά. Μετά Δευτέρα. Άντε πες Δευτέρα του Πάσχα, συνήθως τρως αυτά που απομένουν, αλλά ήταν και το Άι Γιώργη. Άντε, γιορτές, αυτά γλυκά τέτοια. Τρίτη ανάμεσα, ίσως να κάνεις μια ανάπαυλα. Χθες Τετάρτη Πρωτομαγιά. Δεν έφτανε μόνο αυτό Πρωτομαγιά, το βράδυ είχε και μάτς. Να μην παραγγείλεις, έτσι ξεροσφύρι. Εσύ παράγγειλες. Εγώ την έβγαλα φτωχικά με σποράκι και τσίκι τσίκι το σποράκι, τσίκι τσίκι το σποράκι. Δεν άντεχε άλλο το. Η στοματική μας και η στομαχική μας κοιλότητα. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Δεν θες, ρε παιδί μου, ένα φασολάκι, ένα αρακά. Τώρα. Όχι τώρα που μιλάμε. Η στιγμή του αρακά. Ρε παιδί μου, εντάξει, μετά από τόσο κρέας. Ναι, θέλει μια. Θα δούμε και τρόπους αντιμετώπισης και αποτοξίνωσης. Πώς να. Έχουμε τέτοια θεματάκια. Θα κάνουμε τα θεματάκια μας. Τα θεματάκια μας. Ναι, γιατί τα αθλητικούλια. Εντάξει, ρε παιδί μου. Σιγούλια που λέτε κι εσείς στην Πελοπόννησο. Εντάξει, έχουμε κάτι εκεί στο γήπεδο του τελικού. Αλλά τώρα ποιος ασχολείται ειλικρινά μετά την Σταύρωση του Χριστού, την Ανάσταση και τη δικιά μας, έτσι ας πούμε, μετά τις αργίες, τις απεργίες, τις άδειες. Αυτά είναι λίγο δύσκολα να μπεις μέσα στο γήπεδο. Μην πάθουμε καμία θλάση κιόλας. Αν αρχίσουμε από τώρα να στραβώνουμε το στόμα, γιατί δεν λέτε για αυτά, θα έχουμε προβλήματα. Από εβδομάδα που θα πούμε και σε ρυθμούς. Προτελικούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, ρε Πάπη. Καλώς είναι, καλώς είναι. Καλημέρα και στο Χριστινάκι. Καλημέρα, το Χριστινάκι. Ναι. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Καλά, εσύ, αλλά σας ακούω πεσμένους. Και εγώ πεσμένη είμαι. Μάλιστα, μας ακούς πεσμένους. Γιατί είσαι εσύ πεσμένη, θα σου πούμε και εμείς αν είμαστε πεσμένοι. Πάπη, κλεισούρα. Μέσα. Να σου πω κάτι. Πέρασαν και τα χρόνια. Καλά, άστο. Δεν είμαστε. Μια ζωή που να συζυγηθώ τώρα σας. Ναι, δεν είμαστε πεσμένοι, είμαστε πρισμένοι. Μετά από τόσο φαϊ. Από το. Ναι, τι, από τι. Έφυγαν. Το ξύλο. Να ήμασταν τώρα. Εσύ, Βάβη, εγώ απορώ με σένα. Πώς ήμασταν εκεί, κάθε μέρα το ίδιο, 6-8. Δεν βγάλε μου την καρδιά περιβόλη. Φαίνεται ακατόρθω που δεν το κάνω το πράγμα. Τώρα είμαι πεσμένο. Κοιτάμε, ας πούμε, να κοιμάμαι νωρίτερα, να ξυπνήσω πάντα οι ώρε 4:30. Να ήσουν τώρα σε καμιά καραϊβική εκεί. Ράδιο καραϊβική θα ήταν λίγο καλύτερα, είναι η αλήθεια. Όχι ράδιο. Γιατί, καραϊβική. Ωραία, παιδί μου, με θάλασσα. Καραϊβική σπορτ, ξέρω εγώ. Είναι ωραία, θάλασσα, τα κρυστάλλινα, τα νερά, τα ωραία. Άλλο πράγμα, ρε συγκάτω, να περπατάς
όπως έχει τη Σάσονα παραλία, πρεβατά στον Βαρδάκη. Πού έχει, έχει τέτοια παραλία στην Καλλιέργεια. Και είναι το νερό μέχρι το γόνατο. Σε πληροφορώ, παραλία σαν τη Χρυσή Αμμουδιά τη Στάσου δεν υπάρχει στην Καραϊβική. Τότε τι πια Καραϊβική μου λες. Άντε βρε τα παλιωτάγαρα τώρα που πάνε από παντού. Όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, τώρα θα πάω στο καλοκαίρι στη Θάσο πάλι. Καλά, πού στη Καραϊβική, δεν ξέρω. Στη Θάσο. Στη Θάσο το καλοκαίρι θα δούμε. Καλά μου το θύμισες να ψάξουμε και να. Γιατί πέρσι μου είπα, θυμάστε που μου είπε το παιδί. Ποιο δεν θυμάμαι. Α, εκείνο το παιδί. Δεν ενημέρωσε. Δεν ενημέρωσε. Ναι, δεν ενημέρωσε. Δεν είπε, θα πάρει τηλέφωνο. Βγαίνει τηλέφωνο και συγγραμμή. Λοιπόν, θα ενημερώσω το λιμεναρχείο το καλοκαίρι εκεί μαζί με τι αφήξει. Μαζί με τις αφήξεις ότι θα έρθω εδώ. Όταν κανονίσουμε θα τον ενημερώσω και. Μπορεί να το πάμε, αλλά τι να πω. Μάλιστα, δεν έχασε. Καλά, εγώ και ο Μπρατ Πίτ, α πούμε, και ο Τσελίνα. Δεν είπα, έγινε τη φίλμα. Μάρα έγινε. Το νέο ερχόμενο στο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τα λέμε. Μάλιστα, φιλιά, φιλιά. Κατανοητό νομίζω το τηλεφώνημα, ε. Αντιλήφθηκε. Για πώς ξυπνάς, Μπάμπη μου λέει τόσα χρόνια στις 5 και έρχεσαι και κάνεις εκπομπή στις 6, ε. Σου έκανε την καρδιά περιβόλη. Τι μου κάνει την καρδιά περιβόλη. Την αλήθεια, λέει. Είναι ανάγκη να το σκέφτεσαι, είναι ανάγκη να στο λέμε, ρε παιδί μου, να στο χτυπάμε. Την γλυκό να σε αγαπούν και την γλυκό να σε ξυπνούν και να σου το λένε. Τι άμα ξυπνά, τουλάχιστον να σου πει κάποιο να έχει ένα στέιν, ένα πατ 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 πατ. Σου λέει μπράβο. Πώς το κατάφερες. Πώς το κατάφερες. Αυτά είναι η τροφή του παραγωγού. Μια και μιλούσαμε για φαγητά και του καλλιτέχνου. Το χειροκρότημα, η επιβράβευση, ένα φιλικό χτύπημα, ένα νεύμα, ένα πατ 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 πατ. Αυτά κυρίες και κύριοι που μας προωθούν και μας προάγουν και μας κρατάνε δυνατούς να βρισκόμαστε κοντά σας στις επάλξεις του πρωινού ξυπνήματος. 2-31-0-287-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως τα μηνυματάκια μας και στην σελιδούλα μας. Δύσκολη καιρή της προσαρμογής, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει και το κίνητο ότι Πέμπτη Παρασκευή, όπως και να έχει, θα περάσει για όσους ενδεχομένως ακολουθούν το δικό μας πρόγραμμα, που είναι πιστά ακριβώς στα προβλεπόμενα. Δεν έχει ούτε ενδιάμεσα, δεν έχει ούτε άδειες, δεν έχει ούτε αχ να κάτι μου τυχε. Αρρώστησε στη δουλειά. Τι θα κάνει αυτά. Πόσοι, εντάξει, πόσοι μπορεί να πάρουν σήμερα τηλέφωνα και να αρρωστήσουνε. Δεν ξέρω κανένα. Εντάξει, όχι ρε παιδί μου, λέω. Εντάξει, θεμητό και νομίζω ότι μεταξύ κατεργαρίων θα το πιστέψουν. Καλά, και πόσοι θα έχουν πάθει τώρα βαριστομαχές, αυτό εκεί το ένα το άλλο. Άστα να πάμε πρωί-πρωί. Πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε αποτοξίνωση από το Πάσχα. Με φασολάκι, λες. Για πες, τι λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει να σου πω, αλλά. Αν νόμιζα το έχεις έτοιμο το θεματάκι. Όχι, ρε παιδί μου. Λέμε εδώ, προσκαλούμε και τον κόσμο να μεριμνήσει και να μας βοηθήσει. Πώς μπορούμε να αποτοξινωθούμε. Α, λέει εδώ ρε παιδί μου, αποτοξίνωση μετά το Πάσχα. Τι να κάνουμε, λέει. Αφού το Πάσχα τελείωσε, κεραίος λοιπόν να αποτοξινωθεί ο οργανισμός από την πασχαλινή κρεπάλη. Μας ξεκινάει ήδη με ενοχικά το άρθρο. Σαν να είναι η μάνα σου να το γράψε. Κατάλαβες, δεν είπε ότι ρε παιδί μου, δεν φτάνει που πήγες στα χωριά, είδες κόσμο, είδες, πέρασες όμορφα. Εντάξει, έκανες και μερικές αντασταλίες. Κρεπάλι, ρε μάλι, όλη μέρα κοιμάσαι. Γιατρός, γι' αυτά είσαι και που ήρθε η θεία σου και ούτε πήγες να τη δεις. Θα μπορούσε κάπως έτσι να ξεκινήσει. Αρχικά λέει, απόφυγε την κατανάλωση κρεπάλι. Πολύ ωραία σύμβουλε. Το σκεφτήκαμε πολύ. Ναι, πώς θα αποτοξινωθούμε από το κρέας, κάτσε. Θα κόψουμε το κρέας. Θα το γράψω. Ρε παιδί μου, κόψε το κρέας. Ναι, το έχω. Ώστε λέει το σώμα σου να αποσυμφορηθεί από τα λίπη και τη χοληστερίνη. Κατανάλωσε λέει ψάρι, όσπρια και λαδερά. Δεν με ακούστηκαν. Όχι, έβγαζα τα σκουλαρίκια μου. Ξεντινίζε. Με πονούσαν με το κοιτάω αλλού. Κατανάλωσε λέει ψάρι, όσπρια και λαδερά, ελαφριά ζυμαρικά. Γιατί υπάρχουν και βαριά ζυμαρικά. Ποια είναι τα ελαφριά ζυμαρικά. Με ελαφριά σάλτσα, ξέρω εγώ. Δεν θα έλεγε. Με σάλτσες λαχανικών, συνοδευόμενα πάντα από σαλάτες εποχής. Εντάξει, ωραία. Επέστρεψε στα μικρά και τακτικά γεύματα. Αυτό που κάναμε δηλαδή. Συνέχεια, μικρά γεύματα.
μέσα στην ημέρα χρησιμοποιώντας ως snack φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων και λαχανικών. Ελάφρυνε, λέει, θερμιδικά το βραδινό καταναλώνοντας σαλάτα ή γιαούρτι με φρούτα και δημητριακά. Κομμένες δηλαδή πίτσες στα delivery. Κρεπούλες, τα αυτά. Είδες όμως πως ο κύριος τα πάντα εν σοφία επίησε. Χριστίνα μου, ο κύριος, έλαω κάτι δικά μου εδώ. Τελειώνει το Πάσχα και τελειώνουν και οι διοργανώσεις, οι αθλητικές. Ή τι σημαίνει ότι το βράδυ δεν μπαίνει σε πολλούς πειρασμούς για να παραγγέλνεις. Ότι έχει μπάλα, ρε παιδί μου. Ναι, τελειώνουν τα ποδόσφαιρα σιγά σιγά, οπότε αλλάζεις και το διατροφολόγιο. Τι έμεινε τώρα. Δεν σε πειράζει και να μην φας, ας πούμε. Ναι, άμα δεν έχει μπάλα, δηλαδή τι μας έμεινε. Χθες η ημιτελική, μάλλον αυτό το διήμερο, η ημιτελική του Champions League. Έχρισαν σαφέστατους νικητές και έδωσαν σαφέστατο προβάδισμα σε Άγιαξ και Μπαρσελόνα. Ή τι κατέστησαν τους επαναληπτικοί σχεδόν τελειωμένες υποθέσεις. Άρα ούτε καν θα στηθείς. Δηλαδή το μεγαλύτερο ξενέρωμα από το 3-0 χθες της Μπαρσελόνα επί της Λίβερπουλ ή το ότι δεν έχουμε κουράγιο να δούμε τον επαναληπτικό. Με τι καρδιά να παραγγείλεις. Με ελαφριά σνακ να τη βγάλουμε, ας πούμε, από ξηραμένη... Τσίκι τσίκι, ναι. Από ξηραμένη μπανάνα. Κάπως έτσι, ας πούμε. Μείωσε, λέει, το αλάτι στο φαγητό και νοστίμησε το χρησιμοποιώντας λεμόνι, ξύδι και μυρωδικά. Πιες αρκετό νερό και αφεψίματα της αιρεσίας σου χωρίς ζάχαρη. Δεν μας βοηθάει ιδιαιτέρως, βέβαια, το συγκεκριμένο άρθρο. Της, Τι περίμενες, να υπάρχει ένα κόλπο, ένα χάπι που το παίρνεις και έγινε. Ναι, ξέρω εγώ, εσείς που είστε χημικοί, κάτι αμινοξέα αυτά, πώς θα ρίξουμε. Τον ενεργό άνθρακα που λέγαμε. Ναι, ενεργό βεβαίως, τίνο. Αποτοξινώνει βεβαίως. Τι είναι ο ενεργός άνθρακας, τι είναι το ζουμί του, θα μου πεις. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι ο ενεργός άνθρακας. Δεν θέλω να πω καμία ανακρίβεια, ναι, αλλά γιατί... είναι κάτι, ρε παιδί μου... Παράγεται από κάτι οργανικό, π.χ. καμένο. Καμένο, τον πάνω. Λέμε και κανένα έτσι. Χιούμορ, χιούμορ, ναι, ναι. Π.χ. ξύλο καμένο ή φλούδα από ένα φρούτο, από μια πατάτα καμένο. Ναι. Και είναι ένα υλικό τώρα σαν σκόνη αυτό, με ειδική επεξεργασία. Είναι ένα υλικό σαν σκόνη, μαύρο. Ναι. Και από το ξυνόνι λένε φουλ τον οργανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ απορροφητικό. Είναι πορόδες υλικό και είναι πάρα πολύ απορροφητικό. Οπότε και καλά τώρα. Ναι. Μάλιστα. Χρησιμοποιείτε. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, είναι παιδί μου. Να μάθεις να με ρωτάς. Ναι, όχι, μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, ας πούμε, για τη λεύκανση του δέρματος, για τα οδοντόκρεμες. Με ενεργό άνθρακα, μάλιστα. Τρώμε οδοντόκρεμα δηλαδή. Όχι, για να σπρίζουν και καλά για λεύκανση των ντιόρ. Μη φας τη name που είναι τρία χρώματα, παχαίνει. Φάει μια Colgate, ας πούμε. Ξέρεις, να, δώσου νερό και λεμόνι. Ξεκίνα τη μέρα σου με μια κούπα ζεστό νερό και στημένο λεμόνι. Μπορείς να προσθέσεις, λέει, και λίγη πιπερόριζα. Για να αυτό, πιπερόριζα, ναι. Το ginger, όχι, δεν είναι πιπερόριζα. Ginger, ναι. Όχι, πολύ λέγεται το νερό ginger. Λεμόνι. Ναι, πρωί πρωί τώρα, ξυνήλα. Το έκανα μια περίοδο. Ναι, πουθενά δεν έχει μπουγάτσα και καφέ σε όλα αυτά. Εμείς τέτοιο πρόγραμμα. Έτσι. Νερό, λέει, πολύ νερό. Το σώμα μας χρειάζεται περίπου 6 με 8 ποτήρια νερό την ημέρα για να μείνει ενυδατωμένο και καθαρό από τις τοξίνες. Πόσα πίνεις? Δεν τα μετράω τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που μετράει τα ποτήρια του νερού που πίνει την ημέρα? Όχι, φαντάζομαι. Διάλεξε, λέει, τα ομά φαγητά. Φάει ξηρούς καρπούς. Εδώ μια χαραφιστικά εξποράκι. Σαφιστή. Κάσιους, αυτά και λέει. Λένε ότι αυτά παχαίνουν πάρα πολύ. Όταν λένε τρώγε φιστίκια, δεν εννοούν μπορεί να φας έναν κουβά. Γιατί... εννοώ μια χούφτα. Μια χούφτα φιστίκια, γιατί να σε. Μόνο με το ουσκάκι. Μισό ποτήρι ουσκάκι, ρε. Το ουσκάκι στην αποτοξίνωση, δηλαδή. Ναι, ναι. Ταιριάζει. Το ουσκάκι, ρε Χριστίνα, τι έχει το ουσκάκι, α πούμε. Έχει, δεν βοηθάει, έτσι ξέρω, σφύρι, θα φας τα φιστικάκια, είναι δυνατόν. Αβοκάντο. Αβοκάντο μυρίζει έτσι σαν. Έχει φάει αβοκάντο. Έχει γεύση φαγητού. Όχι, να σου πω ακριβώς, το αβοκάντο έχει γεύση φαγητού που περνάς έξω από σπίτι και μυρίζει έτσι πρασοσέλινο. Κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, που μυρίζει ο φωταγωγός. Αυτό ακριβώς. Ναι, ούτε καν η γεύση, είναι η μυρωδιά αυτού. Αχλάδια, λέει, και σπόρους για να πάρεις τα αιγύλη παρά. Πάρε την ημερήσια δόση σου. Όπα. Αδερφέ, έδωσε να έπρεπε να φάω λίγο. Αιγύλη παρά. Σε αντιοξυδοτικά με ένα σμούθι με μαύρα μούρα. Άσπρα μούρα, άντε μη σε πόβρε σάι τώρα εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα Μπάμπη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο καλημέρα, κύριος. Μπαρέας. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Μπάμπη, σκόθηκα το πρωί. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο το αφεντικό. Mm-hmm. Κάνω... Δεν είμαι καλά, λέω πότε είμαι. Μου λέει, κάνε με το κέλα. Έτσι ακριβώς μου πεπάμε, μου πήρε χαμπάρ. Όχι ρε φίλε, λέω, όχι ρε φίλε. Άσε με, λέω, μόνο για σήμερα, λέω, χρέωσε με 2 μέρες άδεια. Μου λέει, άσε χαζάει κέλα. Σοβαρά. Τι δουλειά μπορεί να έχει σήμερα τώρα Πέμπτη ρε εσύ. Είναι... Διανομή, Μπάμπη, πω, με το φορτηγό. Πω, Άκαρδο το θέλω. Θες να το πάρω εγώ ένα τηλέφωνο. Ε? Τι να τον πάρεις ρε Μπάμπη, δεν έπιασε, δεν έπιασε. Και γιατί σου με κάνε με το, τη μέση σου είπες ότι έχεις. Κατάλαβε ότι η γράμπα η χθεσινή ήταν φωτιά. Αυτό με κατευθείαν, κάνε με το λέει και έλα. Άκαρδα αφεντικά, άκαρδα κανονικά. Ναι, δεν μας νιώθουν Μπάμπη, δεν μας νιώθουν. Που να μας κατα... Δεν πιστεύω να μας ακούνε τώρα, τίποτα, σιγά μην ακούει. Σιγά μην ακούει. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Σίγουρα είναι μόνος και κάνει μοναχός τη μεταφόρτωση. Μόνος του θα μείνει με αυτά που κάνει. Τι να κάνει. Πώς πέρασατε, Μπάμπη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και σας ακούμε ωραία όμως, ωραία σας ακούμε. Ωραία, ωραία. Έτσι, έτσι. Ήταν για να φύγω να πάω στο νησί, τελευταία στιγμή χάλασα. Δεν πειράζει. Μείναμε εδώ. Εδώ, εδώ, τι να κάνουμε. Καλή παρέα, αυτό, καλή παρέα. Αυτό, καλή καρδιά, φιλιά, καλά κουράγια. Τσάου, τσάου, τσάου. Ο κόσμος, να, είδες, μοιράζεται τον πόλο και είναι ένας μόνος σήμερα. Πώς, τι δικαιολογία να πούμε. Ας το χτίσουμε και αυτό μαζί εδώ σε εκπομπή. Σου λέει, άλλος, κάνε, όπως έλεγε ένας φίλος μας Ισπανός, κάνε το μετό. Τι σημαίνει αυτό? Εμετό. Το έλεγε το μετό. Ωραίες πρωινές εικόνες. Εντάξει, είναι μια λέξη και αυτή. Πώς να, δηλαδή, το άρρωστο θα πιάσει, ας πούμε. Μάλλον όχι, μετά από τόσες μέρες. Ναι. Εσαιρή, άδειο. Καστερτερίτιδες, τέτοια αυτά να προφασιστούμε. Ναι, από τα πολύ αρνή, ξέρω, από το πολύ κρέας έπαθα. Τις πολλές τοξίνες. Τοξίνες, ναι. Κάτι μου συνέβη. Ταξίνες και δεν ζούμε τις τοξίνες. Πρέπει να βρούμε μια δικαιολογία, να χτίσουμε εδώ μια συνολική δικαιολογία που να ευσταθεί και να περνάει μέσα στα αφεντικά. Είναι εκπομπή των εργατών το λόγο, επειδή ουδέποτε μας έχει πάρει ένα αφεντικό και να πει την αυτά που λέτε ή θα σας πω εγώ τι να κάνετε και να πιάσει. Κανένα. Γιατί τα αφεντικά τέτοια ώρα δεν ξυπνάνε. Χριστίνα μου, τέτοια ώρα ξυπνάει η εργατιά, η μάζα, η λαϊκή. Έτσι, ας πούμε. Τι ώρα ξυπνάνε τα αφεντικά. Ξέρω. Με την ησυχία του εντελώ. Σήμερα, θα σου πω, αυτά θα παίρνουν αυτά τηλέφωνο στους εργάτες, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις παντού και θα λένε δεν θα έρθω σήμερα, με πονάει η μέση μου, ας πούμε και τέτοια. Αλλά πρέπει να βρούμε τι δικαιολογία θα έκανες εσύ. Τι δικαιολογία θα έκανες. Ξέρω εγώ ότι έχω πάει κάπου εξωτερικό, κάπου στο εξωτερικό και έχασα το αεροπλάνο. Το κάνεις χειρότερο, θα σε μισήσει. Τι εξωτερικό, γιατί πήγες εξωτερικό. Έτσι δεν... πήγα ρε παιδί. Δεν ήξερες ότι δουλεύεις, τι έγινε. Όχι, πήγα και έχασα το αεροπλάνο, κάτι συνέβη. Έχασα το αεροπλάνο της επιστροφής. Δεν φταίω, ναι, και αν την προηγούμενη όμως πρόσεξε, αυτό έχεις ανεβάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, φωτογραφία από την Ευκαρπία. Θα φρόντισε να μην ανεβάσει. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, ποτέ δεν έχουμε φίλους στο Facebook, το αφεντικό μας, να το συζητώ, αλλά και τους συναδέλφους. Που... Από τη δουλειά, ε. Όχι, όλα. Ναι, ναι. Έχουμε κάποιους έμπιστους. Εγώ, να σου την αλήθεια, έχω μόνο μία. Μόνο μία, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνεις. Καλύπτεις τα νότα σου, μάλιστα. Γιατί. Εκτός αν σε ακούνε, ας πούμε. Δεν σε ακούνε τώρα, δεν λες. Δεν μ' ακούει ο ένας, δεν μ' ακούει ο άλλος. Ποιος ακούει, ποιος μ' ακούει τέλος πάντων σε αυτή τη γη, σε αυτή την πλάση. Είναι δυνατόν 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ακούτε ή δεν ακούτε, Μπάμπη Μπατμάνι. Εδώ προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε και να αποτοξινωθείτε, αλλά και να την λουφάρετε. Βέβαια από την άλλη, αν κάποιος έχει ξυπνήσει τέτοια ώρα, είναι ακριβώς λόγω επειδή δεν έχει καταφέρει να την λουφάρει. Άρα δεν πιάνουν οι παρενέσεις μας, δεν πιάνουν και. Εκτός, κοιτάξτε, μπορεί κάποιοι να έχουν ξυπνήσει και να είναι τώρα στο μετέχνο. Τι να κάνω, αυτό. Να πάω ή να μην πάω. 5 λεπτά. Ποιες πετάνε. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Πού είσαι, παλικάρι μου, πού είσαι, αγόρι μου, εσύ θα μας βοηθήσεις. Μονή Ιβύρων. Μονή Ιβύρων, μάλιστα. Τι ώρα ξύπνησες. Ξύπνησα 5 παρά 20. Γιατί τόσο νωρίς, είχες ανησυχίες, είχες καούρες. Όχι, τώρα που άκουσα την κοπελίτσα είναι μια χαρά. Κοπελίτσα. Κοπελίτσα, τσι, ναι, ναι, ναι. Να μαζί σου. Ή Χριστίνα.
Συγγνώμη, δεν καμιά άλλη. Πάλι αυτή. Πάλι η Χριστίνα θα πει. Έβγαλα 170 εδώ που είμαι. Πού στα φρουτάκια? Έτσι πως τα έβγαλα, πήγα και με έδωσε το μηχάνημα να πούμε εντάξει κάτι πέταλα. Πού έβγαλες 170 ρε θε? Μέχρι τα γιώρας από την βοήθεια που χρειαζόμουν. 170, πώς? Και έχω και άλλα 40 μέσα. Να βάλω και άλλα 30 να γίνει 70. Ναι, και τι θα κάνεις, θα πας 240. Τι να κάνουμε, τα χρειάζομαι να γίνουν. Βάλε ένα 60 να γίνουν 300. Ναι, ναι. Και τι θα τα κάνεις, πού θα τα επενδύσεις, πού θα τα αξιοποιήσεις? Να βγούμε με την Χριστίνα, να την κεράσεις. Ω, αγόρι μου, είσαι άπλας. Πού θα με πας, πού θα με πας? Σε ένα κατάστημα φθηνό. Ναι, εντάξει. Σε ένα καφέ με ένα ευρώ. Μάλιστα. Δεν είσαι... έχω πρόβλημα, δεν έχω. Είσαι άπλας. Ξέρεις να διεκδικείς μια γυναίκα. Ναι. Τι να κάνουμε, εσείς πώς πάτε, παιδιά? Πού να πάμε, εμείς δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη. Και εσύ έχεις 170, άλλα 40 και άλλα 30. Πού τα έβγαλες τα 170, ήθελα να ξέρω, αρέσει. 170, να πάμε και εμείς. Άμα έρθουμε εμείς, θα μπορέσεις να μας φτιάξεις καθόλου. Εννοείται. Αγόρι μου, άπλα. Η Χριστίνα. Θα έρθει. Πώς θα έρθω στο Άγιο Όρος, καλέ? Απ' έξω θα είσαι. Χριστίνα, μ' ακούς? Ναι, ναι. Να σε κάνω πριγκίπισσα, να ξέρεις. Αγόρι μου. Ξέρεις τι ήθελα, παπί, να σου πω. Για πες. Άμα αξιώσει ο Θεός. Ναι. Σήμερα βγαίνω. Άμα αξιώσει ο Θεός. Ρίχτω. Για να αποκτήσω. Να πείσω ένα μεγάλο. Τους μαγειθόνους. Να λυκίσω. Έτσι, αγόρι μου, παιχταρά μου, ναι. Αν λοιπόν σε αξιώσει ο Θεός, σήμερα θα βγεις. Να βγω σήμερα, μπορεί να τα πούμε και την Παρασκευή, να βγούμε αύριο, θα είναι η Χριστίνα μας. Ναι, θα τσεπώσεις το παραδάκι να έρθεις από εδώ, να κεράσεις και τίποτα και εμένα. Εννοείται, να την κεράσει μία κιλόπιτα με 70 λεπτά, τι άλλο. Αυτό εννοείται. Να σε καλά, Πάθου μου. Δεν μου λες το μενού τι έχει για σήμερα, έχουμε λίγο να κάνει καμιά υποκλοπή εκεί από τον σεφ. Το πρωί εδώ δεν τρώνε οι βίρον, μετά τις 9.30 τρώνε. Κάνουν και αυτοί από το ξύνωση, από το... Απλά έτσι είναι το πρόγραμμα του μοναστηριού. Μάλιστα. Δεν τρώνε Δεν τρώνε άλλο στην Ιβυρών, ναι. Τρώνε 9.30 ώρα, εντάξει. Μάλιστα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ναι. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού το έμαθες? Πού το ξέρεις? Το έμαθα, θα σου πω κάτι. Εγώ ξέρω τις γυναίκες. Έχω μιλήσει και αν έχουν περάσει γυναίκες από τα χέρια σου. Έχω μιλήσει και είναι γυναίκες. Τι? Μην το ψάχνει. Αύριο μπορεί να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Άντε καλά. Έγινε. Φιλιά. Τσάου τσάου. Τσάου τσάου. Έβγαλα λέει 190 ευρώ. Τρεις καμπάνες να πούμε και τέτοια για τους μεγάλους ας πούμε έτσι θεοσεβούμενους παίκτες που μπορούν να καταλάβουν ας πούμε τι εννοούμε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα, να σηκώσουμε λίγο μανικάκι, να βάλουμε σε τάξη τα ασημάζευτα και τα θεματάκια μας. Εδώ στο Λόγο Επιδίκαιο, στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε και, τι βλέπουμε εδώ πέρα, NBA κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, τέταρτη περίοδος, μόνο τόσο, ό,τι χαμηλό σκορ αυτά, ούβρε τα μαλλιοτάγαρα. 43,5 πριν από τη λήξη του αγώνος. Denver Nuggets, γηπεδούχη, Portland Trail Blazers, 88-95-43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Portland, η Trail και οι Blazers πάνε να κάνουν το break 90-95. Θα επιστρέψουμε με το τελικό σκορ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Το πρωινό της Πέμπτης, 2 Μαΐου, Αγίου Έσπερου είναι σήμερα, μάρτυρος, ιστορικός Έσπερος, πάλε ποτέ ομάδα της Α1, στην οποία αγωνίστηκε και ο Charles Barkley και άλλοι, ποιος, ο Δεμέναγας και κάτι τέτοιοι καλαθοσφαιριστές εκείνης εποχής, ο Δεμέναγας έπαιζε παπάγο, δεν θυμάμαι, να σας γελάσω, ναι. Η Εσπέρα, η Εσπερία. Ο Αυγερινός εορτάζει σήμερα. Εγώ Αυγερινός, εσύ η Πούλια. Ο Αυγέρης, ο Αυγίτης, ο Αυγέρας, ο Αυγέρου. Κύπριος θα είναι μάλλον αυτός. Ο Αυγερού, η Ματρόνα,
με ωμέγα και με όμικρον. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα. Αλήθεια? Ναι, 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 γι' αυτό γιορτάζουμε και εμείς εδώ με τα γέλια μας, με τις χαρές μας. Στο λόγο επειδή βεβαίως ακόμα μια εορταστική εκπομπή λαμβάνει χώρα. Ο ήλιος έχει αρχίσει να ανατέλει πλέον. Έχει βγει για τα καλά έξω και τον το συνειδητοποίησα και το παρατήρησα σήμερα και χάρηκα λίγο όταν είδα να χνοφαίνεται έτσι το πρώτο το Λυκαβιές. Τι άνθρωπος. Καλά με τα ποίηματα εδώ να πούμε τα παίζουμε στα δάκτυλα. Και σιγά σιγά θα έρθουν και οι μέρες όπου θα ερχόμαστε και δεν θα είναι το απόλυτο σκοτάδι. Για κανένα μήνα κρατάει αυτή η διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε, καψερί, κάτι είναι και αυτό έτσι μέσα στο... Αισθάνομαι σαν να μένω στο... Αν πεις και στο βόρειο... Στη Φιλανδία 6 μήνες θα κάνε μέρα όμως, κατάλαβες. Σαν να είμαι σε μια μόνιμη Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Όταν φεύγεις όμως, όταν φεύγω, χαρά Θεού, χαρά Θεού. Όταν φεύγω, οι άλλοι έρχονται να πούμε, κατάλαβες. Αυτό είναι το... Το ζητούμενο. Με μια ψυχρούλα ξυπνήσαμε σήμερα, είναι η αλήθεια, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είχε ένα αεράκι, είχε έτσι, θέλει το μπουφανάκι και το μπλουζάκι, το φουτεράκι, το κάτι της. Δεν βγαίνεις δηλαδή με ένα μπλουζάκι έξω τώρα. Σιγά σιγά όμως θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δεν προβλέπονται βροχές. Μέχρι και 23 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημεράκι στο κέντρο της πόλης. 4 μποφόρια βορειοδυτική ανέμη με ωραία ατμόσφαιρα, με θέα, με. Νομίζω ότι χθες ο κόσμος απόλαυσε την εκδρομή. Αν και πιστεύω ότι η χθεσινή. Είχε και εγώ συνεφίτσα, βέβαια. Την είχε τη συνεφίτσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η χθεσινή πρωτομαγιά ή το λίγο τι υποτονική, καθότι ακολούθησε. Βαριά παιχνίδια. Μεγάλες διοργανώσεις ακολούθησε. Και κατά πόσο. Αλλά είδαμε τον κόσμο ότι αψήφισε. Αψήφισε, ας πούμε, και με πραγματική αυταπάρνηση. Είπε ότι θα σφίξω, θα κάνω πέτρα το στομάχι μου, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου. Και θα ξαναφάω. Και θα ξαναφάω, θα ξαναβγώ να ψήσω οι φουφούδες. Πήρανε φωτιά στην κυριολεξία. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως. Λόγω επειδή που λέει και ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Στα ίντερνετ για τελικό αποτέλεσμα για την Αμερικανική καλαθόσφαιρα. Denver Nuggets, Portland Trail Blazers 90-97. Οι Portland έκαναν το 1-1. Σπάσανε την έδρα λογικά των Denver. Οι Bucks προχθές ισοφάρισαν σε 1-1. Οι Sixers είναι στο 1-1 με τους Toronto. Τους είχαν σπάσει στο ξεκίνημα την έδρα, το πήραν οι Toronto. Οι Warriors τα πήγανε καλά στο γήπεδό τους, δεν είχαν καμία απώλεια. Είναι στο 2-0 όσον αφορά τα προημιτελικά του NBA. Είχαμε βέβαια όμως και Champions League, αυτό το διήμερο που δεν βρισκόμασταν παρόντες στις επάλξεις εκπομπές. Χθες Μπαρτσελόνα Λίβερπουλ 3-0 σε ένα παιχνίδι μαγική εικόνα, θα το πω εγώ. Δεν άξιζε η Λίβερπουλ αυτήν την σχεδόν συντριβή. Το 3-0 νομίζω δεν αφήνει περιθώρια για τον επαναληπτικό. Αλλά από την άλλη να παίζεις, να μην έχεις άσχημη απόδοση, να στέκεσαι καλά στο γήπεδο και εν τέλει να τός 3, δείχνει το εύρος και το δείγμα το πόσο καλή είναι φέτος η Μπαρτσελόνα και το πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το... Συγγνώμη τώρα που σε έχω λίγο με τα αθλητικά, αλλά λέω κάτι δικά μου ρε παιδί μου, κάτι σκόρπιες σκέψεις ας πούμε, προβληματισμένη εδώ ως φίλο αθλητής Λίβερπουλ. Όταν βλέπεις τον Μέση να το έχει πάρει πατριωτικά, γιατί όλες αυτές έτσι ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια οι μουρμούρες, οι ψήθυροι, τα πικαρίσματα και εδώ από εμάς, μάλλον εμάς ακούει που λέγαμε άσε μας ρε Μέση, που τον κράζαμε όλο το καλοκαίρι βέβαια με την εθνική εξαφανισμένος. Αλλά ότι ο Ρονάλντο το ένα, ο Ρονάλντο το άλλο, ο Ρονάλντο τα έχει πάρει παραμάζωμα, παίρνει τα πρωταθλητριών το έτσι το αλλιώς. Φέτος δείχνει ο Μέση ότι θέλει να δώσει απαντήσεις τη στιγμή που ο Ιουβέντους του Κριστιάνο έχει αποκλειστεί και να το πάρει σπίτι του. Έφτασε τα 600 γκολ. Ναι, με το χθεσινό, με τη χθεσινή φαουλτάρα. Σε πολλά χρόνια ρε παιδί μου, πόσα χρόνια αγωνίζεται ο Μέση? Πάνω από 10 πρέπει να, νομίζω από το 2005, από το 2007, πότε έκανε τον ντεμπούτο του. Θα σε γελάσω κιόλας, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Σοάρες στο 26, Μέση στο 75 και στο 82 με ένα εκπληκτικό φάουλ, ένα από τα καλύτερα φάουλ που έχουμε δει. Μπάλα πέρασε από την... το είδες το ματσάκι? Το είδα, το είδα. Ήρθες εδώ προετοιμασμένη για την εκπομπή. Μου πήγε στη γωνίτσα πάνω αριστερά το... Τσικ στη γωνίτσα, έτσι, περιγραφή, καταπληκτική. Φοβερό, φοβερό, δεν μπαίνουν τέτοια γκολ. Η Λίβερπουλ είχε... είχε τις ευκαιρίες της, αλλά είχε μια εκπληκτική δυστοκία. Τα μαλλιοτάγαρα εκεί δεν μπορούσαν να σμπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σάλαχ δυσκολά, δεν είναι μέση. Το παλέψανε για τρως τρία, να πούμε. Τι να κάνεις. Οπότε γυρνεύω εγώ καλόν. Είμαστε, όπως όλα δείχνουν, εκτός του τελικού. Έγινε μια φάση που μου έκανε λίγο εντύπωση, που πήγε να προσπαθεί. Παραλίγο δηλαδή να μπει τον γκολ από τη Λίβερπουλ και ήταν, οι παίχτες της Μπαρτσελόνα ήταν μέσα στο τέρμα. Έπαιξε αμυντικά η Μπαρτσελόνα, δεν ήταν η Μπαρτσελόνα. Τρία έβαλε. Τρία έβαλε, αλλά εντάξει, έπαιξε αμυντικά. Προστάτευσε πάρα πολύ, έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Έδωσε χώρο στη Λίβερπουλ που ήθελε έτσι. Κυκλοφόρησε η Λίβερπουλ την μπάλα μέσα στο Καμπ Νου και την βρήκε εκεί στις αντεπιθέσεις. Δηλαδή λίγο Σάντος, ας πούμε, εκεί ο Βαλβέρδε να προσάρμοσε τα πλάνα. Δεν έπαιξε το γνωστό τικιτάκα, τσικιτσίκι, κατακτητικό ποδόσφαιρο. Με αποτέλεσμα να το πληρώσει πολύ βαριά η Λίβερπουλ. Να χαιρετήσω, βεβαίως δεν το πήρε κανένας χαμπάρι. Δεν έκανε κανένα screenshot. Ξεκινάει το match, δείχνει τους οπαδούς της Λίβερπουλ στις κερκίδες και έχει δύο φίλους μας, θα τους ορίσω φίλους μας, τύπους που κάθονται στην πρώτη σειρά εκεί στα καθίσματα πάνω στο διάστημα, στο διάστημα είναι, γιατί το τελευταίο διάστημα του Καμπ Νου αμφιβάλλω άμα βλέπεις τίποτα. Και έχουν ρίξει κάτι πνάκους. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Δεν είχε ξεκινήσει. Πρωτομαγιά και όλα αυτά. Βαριά κορμιά. Έχουν ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα. Παίζει Λίβερπουλ με τελικό. Είναι ο ημιτελικός, ας πούμε, από τους πιο σπουδαίους των τελευταίων ετών. Με βάση τα βαριά ονόματα. Σου λέει κάτσε να πάρω. Νιστάζεις. Θα πάνω στους άλλους παιδιά όταν ξεκινήσει, ξυπνήστε μας. Και πόσοι βέβαια χθες τα γύρανε στους καναπέδες τους μετά από μια κοπιαστική μέρα. Ήμουν ένας από αυτούς. Και γύρες τελικά, δεν μπορείς να πάρω. Λίγο τι να κάνεις, ας πούμε. Δεν σου το επέτρεψε και το παιχνίδι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ανέβασε εκεί κανένα γκολ Λίβερπουλ και το έκανε πιο αυτό. Γιατί πρέπει να είσαι άρρωστο Λιβερπουλάκι, καλά, από μικρό παιδί. Τρέλα, έτσι. Έτσι, γυρνεύω εγώ καλόν. Τι να κάνουμε, τα φάγαμε. Τα φάγαμε, τα αρπάξαμε και ησυχάσαμε, να πούμε κανονικότατα. Του χρόνου. Η χρονιά φέτος είναι τραγική για την Λίβερπουλ. Φτάσαμε κοντά σε όλους τους στόχους και το πρωτάθλημα δεν. Και το Champions League δεν. Και το κύπελο δεν. Μηδέν σε όλα. Μηδέν σε όλα. Η ζωή μας όλη είναι μια Λίβερπουλ, δηλαδή πάντα έτσι φτάνουμε λίγο πριν, αλλά δεν. Την Τρίτη ο Άγιαξ δικαίωσε ή επιβεβαίωσε την πορεία του, την εικόνα του, τις προσδοκίες των περισσότερων και επικράτησε με ένα 0 του της Τότεναμ στον Λονδίνο. Παίρνοντας και αυτό σαφέστατο προβάδισμα, οπότε τουλάχιστον με βάση τη λογική ή με βάση το ποιος υπερίσχει, πηγαίνουμε για ένα τελικό Άγιαξ Μπαρτσελόνα που θα είναι και πιο δίκαιος και θα είναι ένας τελικός με μεγάλη προσδοκία για το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον, βέβαια, στους τελικούς τα πράγματα είναι διαφορετικά, οι σκοπιμότητες είναι πολύ διαφορετικές και οι προσεγγίσεις ενδεχομένως των ανθρώπων, αλλά τουλάχιστον με την εικόνα που έχουν δείξει φέτος Μπαρτσελόνα και Άγιαξ, μας κάνουν να τρίβουμε τα χέρια μας από χαρά και από ανυπομονησία. Ναι, τρίψει λίγο χεράκι να. Τα εφέ της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικά, είναι χολγουδιανά. Για τον τελικό της 1ης Ιουνίου, αργά φέτος, να τελειώσουν όλες οι διοργανώσεις, όλα τα πρωταθλήματα, να ησυχάσουμε και να είμαστε εκεί απρόσκοπτοι και απροσπέλαστοι να παρακολουθήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ευτυχώς προνόησε ο φίλος μου Αλέξανδρος Χαριζάνης, ο γνωστός πάλε ποτέ ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ της πόλης και stand-up comedian που δίνει την καθιερωμένη καλοκαιρινή του παράσταση στο 8-Ball στις αρχές του καλοκαιριού και είχε βάλει 1 Ιουνίου την παράσταση. Και κάπου πριν από κανένα δύο εβδομάδες ξυπνάω μέσα από το λιθαργό μου γιατί με έχει καλέσει να παίξω. Αν δεν είχα παίξει ούτε θα σκεφτόμουν να χαριζάνει, άντε γεια. Με έχει καλέσει να παίξω να κάνουμε και ένα νούμερο, ένα μουσικοχορευτικό έτσι βαριετέ.
Και ξυπνάω μέσα από το λιθαργό μου και του λέω: τι είναι αυτά που κάνεις 1 Ιουνίου και Champions League. Αλλά ευτυχώς ο Τσάγκαλος προνόησε και το άλλαξε και θα λάβει χώρα η παράσταση αμέσως μία μέρα πριν. 29. Η Παρασκευή 20. Ναι, δεν γίνεται να είναι 29. Πόσους έχει ο Μάιος? Κάτσε, πρέπει να κάνουμε τώρα τις μπουνίτσες. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 31 έχει ο Μάιος. Ναι, ναι, η μπουνίτσα έδειξε ότι. 31 του μηνού στο 8ball Παρασκευούλα. Εντάξει, μια χαρά, μια μέρα πριν το Champions League. Για το Champions League πρέπει να είμαστε όλοι εκεί προσεγμένοι και αφοσιωμένοι, γιατί προμηνύεται τεράστια και πολύ μεγάλη μάχη. Σήμερα στο προγραμματάκι βέβαια περιλαμβάνει και άλλο ποδόσφαιρο. Γιατί κάνεις έτσι, μου και γουρλώνεις το ματάκι σου, Χριστίνα? Από τη χαρά μου. Από τη χαρά σου, ναι. Είδες ότι έλεγες τι θα κάνουμε αυτή την Μπεζή την Πέμπτη, που είναι μια μέρα πριν την Παρασκευή, μια μέρα πριν το Σαββατοκύριακο. Θα είναι άδεια, θα είναι καινή, δεν θα έχει τίποτε να σου πει. Θα δούμε ποδόσφαιρα, αλλά θα παραγγείλουμε. Έτσι, έτσι. Κάτι ελαφρύ. Κάτι ελαφρύ. Στις 10 η ώρα τα πρώτα παιχνίδια. Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η οποία έχει δείξει πολύ δυνατό πρόσωπο εφέτο για να φτάσει και στους ημιτελικούς του Europa League με την Chelsea. Αγωνίζονται και τα δύο μάτς είναι μαζί το Europa. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν τα βάζω σε ξεχωριστές ώρες. Μου παρακολουθείς και τα δύο, δηλαδή 8 και 10, να τελειώνουμε, κύριε. Τι θα γίνουμε, είναι και τα δύο στις 10. Και τα δύο στις 10, δηλαδή να μην ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Να διαλέξεις. Και Arsenal Valencia. 10 και αυτό. 10 και αυτό. Η Βαλένθια, οι νυχτερίδες, το τελευταίο μας αποκούμπι για μια κατάκτηση, γιατί εμείς ως Μπατμανίδης, ως Μπάτμαν και αυτά, υποστηρίζουμε ας πούμε το φύλλα προσκύμενο σωματείο της Βαλένθιας όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Arsenal Valencia στις 10, Eintracht Frankfurt της Chelsea. Δίνεις προγνωστικό, έτσι, γιατί προχθές τη δώσαμε 2-1, δώσαμε το Άγιεξ. Πολύ μέσα πέσαμε. Πολύ μέσα, δεν λες τίποτα. Ναι, κανονικότατα. 0-1, πόσο. Ναι, 0-1 ο Άγιεξ, 0-1, ναι, ναι. Eintracht Frankfurt της Chelsea. 0-1. Εντάξει, δώσε εδώ, ρε παιδί μου. Είδα ότι πιάνει τώρα. Είδα ότι πιάνει. Είναι σαν να τη γράφεις. Διαβάσατε την ύλη. Πιάνει τα σώση. Τα σώση είναι το 0-1, μάλιστα. Και Arsenal Valencia επίσης. Είμαστε με τη Βαλένθια λόγω επειδή. Λόγω επειδή, ναι, ναι, ναι. Τότε. 1-2. 1-2, μάλιστα. Πόσο τα αντίθετα θα έρθουνε. Να γνωρίζει να έχουμε και ένα Chelsea Arsenal εδώ, αιώνιο μίσος, ας πούμε, για έτσι τελικό. Μάλιστα. Οι αγγλικές ομάδες που τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, φτάσαμε μέχρι τους 4. Ή λες να έχουμε αποκλεισμό πάλι των αγγλικών ομάδων, να πάει ένα Άιντραχτ Βαλένθια τελικό. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν πειράζει, όχι, είναι ρητορικά αυτά. Είναι σκέπη μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε στο μυαλό. Είσαι στο μυαλό. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ετσέτερα, ετσέτερα. Γιατί αυτά έχουμε από αθλητικές δραστηριότητες, από ποδοσφαιρικές. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική, να ολοκληρωθεί και τυπικά το πρωτάθλημα. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, ποιος θα πέσει. Το ελληνικό τώρα. Το ελληνικό το πρωτάθλημα. Το ενδιαφέρον το μεγαλύτερο πηγαίνει για τον τελικό της 11ης Μαΐου. Στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν θα διεξαχθεί τελικά παρουσία κόσμου ή όχι, ο περιβόητος τελικός ανάμεσα, ο τρίτος συνεχόμενος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, υπάρχει ένα παρελθόν έτσι, ένα βεβαρημένο ιστορικό του ασθενούς που λέγεται διοργάνωση του κυπέλου και τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα τα όσα εκπορεύονται, οι διαρροές μέσα από τις σκέψεις των ηθινόντων και των υπευθύνων κάνουν λόγο για διεξαγωγή τελικού κυπέλου Ελλάδος, μια υποτιθέμενη γιορτή του ποδοσφαίρου, χωρίς παρουσία φιλάθρων όπως είχε πραγματοποιηθεί πριν από 3 χρόνια, όταν η ΑΕΚ, ερχόμενη από τη Β' Εθνική, είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και επικράτησε με 1-0, κατακτώντας το κύπελο Ελλάδος. Για την ΑΕΚ είναι ο 4ος συνεχόμενος τελικός και αυτό ίσως είναι ένα ενθαρρυντικό για την Ένωση, το ότι έχει το πρωτύτερο έντιμο βίο ή το πρωτύτερο πετυχημένο βίο της επιτυχίας χωρίς παρουσία κόσμου στις κερκίδες. Τη στιγμή που ο κόσμος προετοιμάζεται, σκέφτεται πώς θα κατέβει κτλ. Αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στις αρχές. Πότε θα το ανακοινώσουν? Μπορεί καμιά μέρα πριν. Εντάξει, όσοι είναι να πάτε, να σηκώσει το χέρι που πάτε κτλ. Σήμερα Πέμπτη είναι η κρίσιμη μέρα. Γιατί? Θα γίνει η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού.
Και εκεί λογικά θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση, ούτως ώστε να γνωρίζει, να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζουμε όλοι τι μέλη γενέστε για το τι θα συμβεί. Υπάρχει το σενάριο, πιστεύω ότι είναι περισσότερο διαρροή, προκειμένου να... να δούνε και αντιδράσεις ή ενδεχομένως, ας πούμε, κάποιοι το έχουν σχολιάσει και ως εξής, ότι επειδή τίθεται θέμα ασφαλείας, άρα αυτό συνεπάγεται και μειωμένα εισιτήρια σε αμφότερους λόγους. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, Χριστίνα μου, ο ΆΚΑ χωράει γύρω στους 65 με 70 χιλιάδες κόσμο, ας πούμε. Αν δεν έχει ζώνες προστασίας, γιατί δηλαδή αν γίνει μια συναυλία, δηλαδή, έπαιξε ο Μπατμανίδη στο ΆΚΑ. Και βάζει 65.000 κόσμο. Θα έχει 65.000 κόσμο, 70. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι, γιατί θα έχει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατάλαβες. Θα είναι και σολντά, θα είναι απ' έξω κι άλλοι. Άστα να πάνε, ναι, ναι. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος τώρα τρέμει το φλοκάρι του, πάρα πολύ θέλουν να το δουν αυτό το παιχνίδι. Θα βγάλουμε τελικά ότι μια διαρροή, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί παρουσία κόσμου, αλλά στο τέλος μπορεί να πούμε ότι άντε από 10.000 αμφότεροι μπορεί να επισκεφτούν το ΆΚΑ, να παρευρεθούν στο ΆΚΑ, οπότε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και αυτοί που θα πάνε τελικά και αυτοί που δεν θα πάνε, δεν ξέρω, θα είναι αυτοί καθόλου ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από την πλάκα είναι ένα δεδομένο που δεν, όχι δεν τιμά όλους μας, όχι μόνο σαν κράτος, σαν πολίτες, σαν δεν ξέρω κι εγώ τι. Διότι από τη μία μπορεί να ζητάς, ας πούμε, τη διεξαγωγή, αλλά από την άλλη κανείς δεν σου εγγυάται ότι αυτή η τέλεση ενός αθλητικού και χαρούμενου γεγονότος μπορεί να περάσει έτσι ανέπαφα. Από τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορούμε να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα. Αληθώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και στους δύο. Και σε σένα. Και στον καφέ σου. Δεν έκανα. Σηκώθηκα. Βαρύ κορμί, ε. Κοίταξε, επειδή είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, ναι, τόσο καιρό, ναι, δεν θα κλαφτώ, θα πω γεροί να είμαστε για τα επόμενα. Μάλιστα, όχι, εκτός αν είναι κάτι τίποτα υγείας και τέτοια, ας πούμε. Όχι. Α, εντάξει. Το ότι σηκώθηκα βαρύ με πόνη, σηκώθηκα μετά από 8 μέρες τώρα να πας στη δουλειά. Αυτό, όχι. Μα να κλαφτείς, αυτό είναι αυτή η εκπομπή. Αυτό το μικρόφωνο είναι για να κλαίει ο εργαζόμενος. Όχι, πάλι κάνει, με συγχωρείς πολύ. Θα αρχίσω να μετράω τώρα αντίστροφα για το Αγίου Πνεύματος, να φύγω τρίμερο να πάω στο χωριό. Έτσι. Πού είναι και το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα γίνει. Έχουμε και πανηγύρι. Βέβαια. Δεν βρεθήκαμε ποτέ. Δεν βρεθήκαμε ποτέ γιατί και εμένα βαρύ το κορμί την Κυριακή. Άστα. Άστα να πάνε, ήταν δύσκολη μέρα. Στο συγκεκριμένο μαγαζί που θέλαμε να πάμε, πήγα εγώ και μόλις πήγα, έφυγα. Γιατί? Δεν είχε να βάλεις ούτε αγκώνα. Ναι, διασκεδάσαν όλοι. Δεν είχε να βάλεις ούτε αγκώνα την Κυριακή, το βράδυ γινότανε πανηγύρι. Ναι, καλά δεν φάγανε εκεί, δεν σκάσανε, δεν κάνανε, δεν ράνανε τίποτα, συνεχίζανε. Απ' τη μία καλύτερα που δεν βρεθήκαμε, γιατί επειδή το μαγαζί είναι μπαρ ροκ, κλασικό, έπαιζε μέσα νησιώτικα και τη Φτεντέλια. Εντάξει, το στοιχείο μου. Λόγω τη ημέρα. Εντάξει, μια χαρά. Δεν πειράζει. Πέρασε καλά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά. Φανταστικά. Ξάπλα, μάσα. Γερή να είμαστε. Του χρόνου, γιατί κοιτάμε την κάθε εορτή ξεχωριστά. Γιατί του χρόνου, το είπε μόνο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι, εγώ πάντα έτσι κάνω. Γυρνάω από διακοπές, βάζω στο λάπτοπ να δω πότε πέφτει το τρίμερο 26-28 Οκτωβρίου και κάνω όνειρα για το τέλειο. Από τώρα για την 28 Οκτωβρίου κάνεις όνειρα? Όχι, είπαμε. Όχι, λέω ρε πλάκι, γυρνάμε τις διακοπές του καλοκαιριού, έτσι. Το μέσο επόμενο είναι 28 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Τελειώνει εκείνο, κάνουμε τα Χριστούγεννα. Τελειώνει τα Χριστούγεννα, κάνουμε καθαρά Δευτέρες τέτοια. Έτσι πάει, μετά 25, έτσι όλοι είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Τώρα δυστυχώς όμως είναι, πόσο είναι, καμιά 50 μέρες. Πόσο? 50 είναι το Άγιο Πνεύμα. Τόσο, ναι, 17 Ιουνίου πέρα. Ναι, ναι. 50 μέρες. Κοιτάξτε, με εκλογές, με τέτοια αυτά, τελικούς. Να και εκλογές. Έχει διοργάνω. Με τις εκλογές παίρνεις άδεια, δεν παίρνεις. Έχει διοργάνω. Παιδιά, οι εκλογές δεν πιστεύω να πέφτουν πάνω στο Champions League, ε. Όχι, δεν νομίζω ότι τα μαλλιοτάγαρα να το κάνανε τότε μαζί. Ποιος θα πάει? Πότε είναι τελικός Champions League? 1 Ιουνίου, όχι, εκλογές είναι την προηγούμενη ακριβώς. Ναι, αλλά μου πάει Δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα. Εντάξει, Κυριακή είναι, οπότε εντάξει, Παρασκευή, Σάββατο είναι το τέτοιο, εντάξει.
Σάββατο βράδυ μάλλον θα είναι τελικός και την άλλη μέρα σκοτώσει να πάει ψηφίσει. Τι να κάνει. Πάει ψηφίσει το Μέση. Πάει βγάλει σε MVP. Δεν θα βγάλει την υπαρχό. Πώς γίνεται, ρε Μπάμπ, τώρα από εκείνο το τηλέφωνο, το είπα χθες και στη Βιβλή. Πώς γίνεται από εκείνο το στοίχημα, το μεγάλο που έχασα πέρσι, το θυμάσαι, το πέναλτι. Ναι. Με εσύ που σου έλεγα δεν ξέρω να παίζω στοίχημα, αλλά παίρναμε το πακέτο το χοντρό. Ναι. Πώς γίνεται να χάσαμε λεφτά από τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, ρε. Πώς γίνεται, τι πώς γίνεται, δηλαδή, μέτρα εσύ, πέναλτι τώρα, δηλαδή από τότε δεν πιστεύω να έχει χάσει άλλο πέναλτι. Με κοιπά και βάζει αυτό το φάουλ, ας πούμε, και το πέναλτι και εγώ το είχα χάσει, ναι, και το πέναλτι. Ναι, άσε τώρα, ναι. Και πάλι από φάουλ, είχα πει το 2014, πάλι από φάουλ με την Ιγυρία, ναι, από το σπίτι του δηλαδή. Το είχε παστελώσει εκεί που το κάνει. Το μαλλιοτάγαρο. Όποτε θέλει παίζει. Ναι. Για να μας κάνει εμάς να πούμε. Χθες που δεν θέλαμε να βάλει γκολ, το βάλε. Τα βάλε, τα παστέλωσε. Να πούμε τα δύο. Τι να κάνουμε. Να σου πω το δεύτερο ημίχρονο έπαιζε, ναι, αλλά μόνο το φάντασμα εδώ στο σπίτι πρέπει να το είδε. Τι να. Το πρώτο ημίχρονο το είδα, το δεύτερο. Άμα γύρισες για άδεια 7-7 ημέρα, τόσο. Πότε κάθισες, ναι. Πέμπτη, μεγάλη Πέμπτη και εσύ. Ναι, μεγάλη Πέμπτη, αλλά τελειώσαμε εντάξει και νωρίς. Τρεις ώρα ήμασταν, γεια σας. Μια εβδομάδα. Μάλιστα. Έγινε. Μπαμπινό, χρόνια πολλά και πάλι. Επίσης, και του χρόνου καλό μήνα. Καλά κουράγια. Εντάξει, Πέμπτη Παρασκευούλα είναι. Θα περάσει αυτή η εβδομάδα, είναι ανέμακτη. Την επόμενη θα αρχίσουν τα δύσκολα. Το έχει πει ένας συνάδελφος ότι παιδιά δεν θα είναι δύσκολο, λέει, τη Πέμπτη. Το δύσκολο θα είναι, λέει, τη Κυριακή. Μάλλον τη Τετάρτη. Θα είναι τη Κυριακή, λέει, το δύσκολο. Τη Κυριακή εκεί, κανονικότατα. Εκεί θα είναι. Εκεί, ναι, θα είναι. Να στα να πάνε. Να σε καλά. Καλημέρα και σε. Κάνουμε την καρδιά περιβόλη όλων των ανθρώπων. Σε πιάσε κάποιο. Μην πέφτει, παιδί μου, δεν πιάσε κατάθλιψη. Σκέφτηκα τώρα 50 μέρε για το αό. 50 ρε φίλε. Πότε, αφού είναι 50, τι να κάνουμε. Τι 50. Έτσι λέγεται. Αν πρέπει να είναι 50 μετά το Πάσχα. Ναι, ναι. Α, δεν το ξέρω. Εδώ εκπομπή θεολογίας. Ήθελα απλά να σκέφτομαι ότι είναι αρχές Ιουνίου, ρε παιδί. Είναι 50, η επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε. Είναι αυτό ακριβώς. Πέρασαν 50 μέρες μέχρι να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, και να φωτίσει τα κεφαλάκια εκεί των μαθητών του Ιησού. Αφού του αναλύθηκε από τους ουρανούς. Όταν αναλύθηκε στους ουρανούς, κατέβηκε δηλαδή με τη μορφή, ας πούμε, του φωτός, ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και ουσιαστικά εκεί αποκτήσανε τη γνώση, αποκτήσανε την θέωση, γίνανε άγιοι οι μαθητές μέχρι τότε του κύριου ημών Ιησού Χριστού. Δεν ακούτε Λυδία Φιλιππισία, δεν ακούτε 4Ε, ή μάλλον δεν βλέπετε 4Ε. Ακούτε λόγω επειδή, επιφαντός επιστητού εκπομπή. Ναι, πώς περάσαμε από το ΆΚΑ στις αργίες και μετέπειτε στο Άγιο Πνεύμα. Ένας Θεός ξέρει. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπούλας. Θα επιστρέψουμε. Ο Σονούπο έπιασε τώρα αυτά τα αθλητικά, δεν ενδιέφερε κανένα, δεν χτύπησε τηλέφωνο. Είπαμε εσύ ελευθερικό ραδιόφωνο, να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση. Μια μικρή. Αλλά και εσύ βαρέθηκε, νύσταξε λίγο αυτό. Έγινε σαν να βλέπει τον καναπέ, α πούμε, το μάτς και έγινε λίγο απόκαμε. Θα αλλάζω κανάλια. Κάνει ζάπινγκ, βάζει, ξέρω εγώ, να ακούσει τραγουδάκια, λέει την γκάγκα. Ξέρω εγώ τι μπορεί να παίζει τέτοιε ώρε. Μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Τακ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Καλημερίζουμε τους υπόλοιπους κατεργάριδες που και αυτοί σιγά σιγά ξυπνάνε με βαριά κορμιά. Πολλοί μπορεί να έχουν επιστρέψει από μια έτσι συνεχόμενη, σαν το φίλο μας τον Βαγγέλη πριν, παρατεταμένη έτσι περίοδο καθησού. Με λίγο άδεια, με λίγο βάλαμε την Τρίτη, με λίγο το τέτοιο. Πόσοι δεν μπορέσαν όμως να χτίσουν το απόλυτο, να βάλουν και την Πέμπτη και την Παρασκευούλα μέσα και είναι αναγκασμένοι. Κάποιοι μπορέσανε, λες. Κατεργάριδες. Αλλά τι να κάνουμε, είναι κουτσουρεμένη εβδομάδα. Μια χαρά. Τώρα σκέψου να είσαι μαθητής σε σχολείο. Και να έχεις να πας για Παρασκευή. Δεν έχεις. Δεν πάνε από Δευτέρα, αλλά δεν είναι αυτό. Θα σκέφτονται το. Το υπόλοιπο δεν είναι ότι αμάν τώρα τελείωσε εξετάσεις και τέτοια. Έχουν να σκέφτονται πάρα πολύ ευχάριστα και θετικά, καθότι μια και είπαμε τώρα για το θέμα των εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 του Μαΐου, τα σχολεία θα είναι κλειστά 24. Είναι όλα τα σχολεία, όχι αυτά που είναι εκλογικά κέντρα. Αυτά που είναι εκλογικά κέντρα. Θα κλείσουν 24 και 27. Και φυσικά. Για μένα και δεύτερο γύρο. Πάμε ξανά κλειστά, κανονικότατα. Βέβαια είναι περίοδος εξετάσεων αυτή. Και είναι λίγο έτσι. Κλείνει, δεν κλείνει. Ξέρετε, άμα είσαι μικρή τάξη, δεν σε νοιάζει. Άμα είσαι δημοτικό, είσαι ζωάρα, βέβαια. Δεν ξέρω πότε κλείνουν. Μήπως κλείνουν όμως τότε το Μάιο. Α, όχι, τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο κλείνουν τα σχολεία, δεν ξέρω. Έχει καιρό, α πούμε. Που τελείωσε. Ναι. Πόσο, 5-6 χρόνια. Πώς τα λες.
Έτσι, μάλιστα. Και τώρα σκέφτομαι το χειρότερο, δηλαδή σκεφτόμαι τώρα άμα πήγαινα να δω σχολείο. Ναι. Η Κυριακή πριν τη Δευτέρα που θα ξαναξεκινήσει το σχολείο. Μετά το Πάσχα, ε. Που σίγουρα θα έχει 250 εργασίες να διαβάσει τον. Δεν θα έχει διαβάσει τίποτα. Εννοείται, δεν ξέρω ποιο διαβάζει. Κανένα διαβάζει με τι διακοπέ, βέβαια. Εντάξει, Κυριακή βράδυ, λίγο εκεί. Ένα πασάλιμα και άιντε πάμε να πούμε να ξεκινήσουμε το γοδαλά. Είπαμε είναι τώρα περίοδο εξετάσεων, οπότε. Είναι, δεν είναι τόσο ωραία. Τι εξετάσεων κάνει το. Πότε είναι εξετάσεις. Τα Χριστούγεννα. Πότε είναι, ρε παιδί μου, ξεκινά. Τέλη Μαΐου δεν ξεκινάνε πανελλαδικές και αυτά. Όχι, τις αλλάξανε πλέον. Οι πανελλαδικές είναι μετά τις ενδοσχολικές. Άρα είναι Ιούνιο. Ιούνιο. Δεν τα έχω χάσει αυτά τα τέτοια. Τις εξελίξεις. Εμείς έχουμε εδώ από αθλητικής απόψεως έχουμε να περιμένουμε τις εκλογές που είναι μία από τις αγαπημένες μου διαδικασίες. Να βλέπω αυτά ψηφοφορίες, μπάρες να ανεβαίνουν, μπάρες να κατεβαίνουν, exit polls, τέτοιες ιστορίες. Το απολαμβάνω εκλογές και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνδυασμοί έχουν ολοκληρώσει τη στελέχωση του ρόστερ. Αλλά αυτό που δεν πολύ βλέπω, ας πούμε, θα μου πεις, δεν ξέρω αν είναι και. Εντάξει, δεν είναι και ζήτημα πρώτης γραμμής, αλλά είναι ένα ζήτημα λίγο περίεργα υπόγειο που όμως απασχολεί συνολικά τον. Απασχολεί. Αφορά συνολικά τον κόσμο. Και θεωρώ ότι αν το είχαν, ας πούμε, υποψήφιοι στο προεκλογικό τους έτσι διάγγελμα στις προεκλογικές εξαγγελίες, θα πέρανε μερίδα του κόσμου μαζί τους. Θα σου πω ένα θέμα, το θέμα των κατοικιδίων. Το θέμα των κατοικιδίων, δεν ξέρω το έχεις προσέξει καθόλου, δεν ξέρω, είχες ποτέ κατοικίδιο. Είχα, είχες κατοικίδιο, ας πούμε, στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, ας πούμε, εντάξει. Μεγάλη πόλη Καλαμάτα, θα έχει και διαστημικό σταθμό. Εγώ δεν είχα ποτέ, ας πούμε, γενικότερα, δεν είχα τέτοια εμπλοκή. Αλλά βλέπω, ας πούμε, και φίλους που έχουν κατοικίδια ζώα και βλέποντας και την κατάσταση που επικρατεί, ας πούμε, το να το έχεις στο διαμέρισμά σου και να πρέπει να το βγάλεις έξω βόλτα αυτό. Πού να το πας. Και βλέπω ότι πάρα πολλοί έχουν κατοικίδια. Καταρχήν. Ναι, ναι. Αυτό είναι η παρατήρηση μου. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μου προξενεί μια θλίψη, ας πούμε, καταρχήν το πέκει και το πηγαίνει σε εκείνα τα θλιβερά δεντράκια. Στα παρτέρια, στα πάρκα, σε μέρη που είναι έτσι, ας πούμε, δημοσίες χρήσης και αναγκάζονται, ας πούμε, τα σκυλιά να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν και τα τέτοια τους, ας πούμε. Ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια μέρημνα, αν θέλεις, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας χώρος ή παραπάνω από ένας χώρος, ας πούμε, σε μεγάλες αστικές περιοχές, σε μεγάλα μέρη του πολεοδομικού μας συγκροτήματος, ούτως ώστε να πηγαίνουν εκεί ιδιοκτήτες με τα κατοικίδια τους, νομίζω περισσότερο σκύλια. Αν θες να βγάλεις καμιά σαλαμάνδρα έξω, να μεριμνήσει και ο Δήμος, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και από τον κόσμο όπως εμείς που δεν έχουμε ή άλλος κόσμος που έχει προβλήματα, αλλεργίες, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, να μην υπάρχει αυτή η άμεση εμπλοκή. Κάποιοι τα φοβούνται, κάποιοι. Ένα το άλλο, αν πει ένα ζωάκι σε πειράζει, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει τώρα ο καθένα τι μπορεί να έχει. Να μην υπάρχει αυτή η εμπλοκή, ας πούμε, και να είναι ένα χώρο, πολλοί χώροι, κάποια μέρη τέλος πάντων στην πόλη, ούτως ώστε και οι ιδιοκτήτες να βάζουν εκεί τα σκυλιά τους, να παίζουν, να κάνουν και να. Είναι γεγονός, δεν υπάρχουν τέτοια μέρη και το πας στο πάρκο γιατί πού άλλο να το πας και μετά σου φωνάζουν γιατί το φέρεις στο πάρκο. Γιατί το κάνω. Όχι, το φέρεις στο πάρκο γιατί υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλοί ασυνείδητοι ιδιοκτήτες όπου πάει το. Οι δικοί μας οι φίλοι ιδιοκτήτες είναι με τις σακουλίτσες τους, κανονικά. Αλλά υπάρχουν πολλοί ασυνείδητοι, ας πούμε, ιδιοκτήτες που το αφήνουν έτσι, ας πούμε, και γεμίζει, ας πούμε, κινητές βόμβες. Βόμβες το όλο ζήτημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αργήσατε να το πείξετε το θέμα, πήγε 7 και 4, είναι η πιο ουσιώδης είδηση της μέρας, να πούμε, τζάμπα έκανε σε εκπομπή από τις 6. Αυτό με τα κατοικίδια. Ναι, ναι. Ουσιώδες, λοιπόν. Ναι, όχι, μιλάμε λίγο σοβαρά, ναι, γιατί έχω ναι, και φίλους... Σοβαρότατα ναι, μιλάμε ναι. Τώρα. Να πω και στο Χριστινάκι, που εξέφρασε την απορία πού να πάω το χαϊβανάκι, το σκυλάκι. Mm. Λοιπόν, είναι παραβατικό, είναι παράβαση να πηγαίνουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων τα πάρκα τα οποία δεν είναι χαρακτηρισμένα για ζώα. Μα δεν υπάρχουν πάρκα χαρακτηρισμένα για ζώα. Χριστίνα μου, υπάρχουν, αλλά είναι τόσα λίγα μετρημένα τα δάχτυλα του ενός χεριού και φυσικά στο 99,9% των ιδιωτικών ζώων είναι πάρα πολύ μακριά αυτά τα πάρκα. Mm-hmm. Ένα είναι στο Λευκό τοπίο, ένα είναι στην παραλία καινούργια, ένα τώρα κάνει ο Δήμος Σικαιών Νεάπολης, ένα υπάρχει κάπου στο Φίληρο και ένα υπάρχει κάπου στην Καλαμαριά. Και είναι κάτι το οποίο αφορά σαφέστατα τις δημοτικές αρχές αυτό, δεν είναι, ας πούμε, καθαρά, κεντρική καθαρά, πολιτική δεν διαχείριση. Δεν έχουν δώσει καθόλου σημασία στο θέμα αυτό, ούτε να βοηθήσουν τους ζωόφιλους, ούτε να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι. Γι' αυτό είναι το λέω ότι
βλέποντας, ας πούμε, και τα προεκλογικά προγράμματα και τέτοια, είναι ένα θέμα το οποίο δεν σου περνάει από το μυαλό, αλλά είναι, έχει μια σημασία και μια βαρύτητα. Είναι δαπανηρό, είναι μπάβη, πάρα πολύ. Το να φτιάξεις πάρκα, το να βγάλεις ηλεκτρικούς μηχανισμούς έξω, το να κάνεις, είναι πάρα πολύ δαπανηρό και αυτό δεν το πιάνουν. Δηλαδή, δεν το πιάνουν. Εδώ, επίσης πιστεύω, γιατί δεν υπάρχει και από την πλευρά των πολιτών ίσως και η κατάλληλη κατάρτιση, σκέψη, γιατί πιστεύω ότι άμα πάει να κάνει ένα πάρκο για σκύλους θα βγούνε οι κλασικοί που λένε «Καλά, εδώ δεν έχουμε πάρκα για τα παιδιά μας», να πούμε. Βέβαια, βέβαια. Είναι καυτή πατάτα. Ναι. Είναι καυτή πατάτα, δεν την πιάνει κανένας. Mm. Πάντως, έτσι, ο τελευταίος νόμος φιλοζωικός που βγήκε αναφέρει ότι οπουδήποτε, δηλαδή, τα σκυλιά πρέπει να τα βγάζεις βόλτα σε εξειδικευμένους χώρους, σε υποδεδειγμένους χώρους, να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας δεμένα, όχι τόλισα να παίξεις στον πάρκο και αυτό είδε άλλο σκυλάκι, έτρεξε κλπ. Δεμένα καθ' όλη τη διάρκεια, και αν το σκυλί έχει δείξει έστω μια παράξενη συμπεριφορά όσον αφορά την επιθετικότητά του κλπ. Και κυρίως τα μεγαλόσωμα, είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του περιπάτου και με φήμωτρο. Ναι, να σωστό. Μην αναφερθούν πλέον στα περιτώματά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και το προσπερνάμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Είμαι σήμερα την Πέμπτη, είναι την Δευτέρα το απόγευμα με τη γυναίκα μου και το παιδί μου σε ένα καφέ στην παραλία. Γωνιακό καφέ εκεί στην περιοχή του Ντορέ. Πολύ ωραίος. 40-45 για τη γυναίκα του και ένα ωραίο σκυλί, τα μπασέτα κοντά που είναι τα τέτοια. Το σκυλί καθίσαν και για το χαζέμα, το θαυμάσανε, το πήραν και φύγανε. Ναι. Μου ήρθε, ρε φίλε, εγώ έτρωγα μια πίτσα χωρίς κρέατα. Εντάξει. Εκείνη τη μέρα. Έτσι. Ναι, εκείνη τη μέρα ήταν μια πίτσα χωρίς κρέατα, γιατί του υποτίθεται κάναμε την αποτοξίνωση. Εντάξει. Λύσαμε και το ζήτημα της πρώτης ώρας. Ναι, ναι. Ναι. Και μου ήρθε, ρε μπάμπη, να πάω με την χαρτοποθέτη και να τα τρίψω στη μούρη, ρε φίλε. Και δηλαδή δεν είναι ούτε το παιδάκι, ούτε ο παππούς που κατηγορούμε. Είναι ο δικός μας στην ηλικία, στον γκρουπ του δικό μας. Ισχύει και αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και από πίσω ήταν 3-4 άλλοι με τα φακουλάκια. Δηλαδή εσύ, ρε μάγκα. Γιατί, ρε μάγκα. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, δημοτική αστυνομία, δεν ξέρω αν μπορεί να επέμβει. Κανονικά πρέπει να. Δεν θα έπρεπε. Γράφεις για το πάρκινγκ και πολύ σωστά κάνεις. Δεν θα έπρεπε να γράφεις και για αυτή την περίπτωση. Όχι, έχει κανονική αστυνομία, σου λέει. Πάρε τηλέφωνο στον εισαγγελέα, πάρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και κάνει καταγγελία. Ναι, αλλά για το πάρκινγκ, ναι. Γιατί να. Ναι, μόνο εκεί, ας πούμε, εξαντλείται. Δηλαδή, τώρα πρέπει ο καθένας από αυτούς, για το φόβο μην εμφανιστεί κανένας Παύλος και του ατρίψει και θα το πετύχει και θα μούτρα να κάνει, δηλαδή για τον καθένα. Ναι, όχι, φυσικά, Παύλος, ναι, η αυτοδικία δεν είναι. Αλλά είναι σου. Είμαι ζωόφιλος, είχα χρόνια σκυλί, είχα χρόνια σκυλιά. Λοιπόν, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχω σκυλιά, αλλά φίλε, έχει ξεφύγει το θέμα. Ναι, γιατί σου λέω, εγώ χωρίς να έχω κατοικίδιο, έχω παρατηρήσει και συζητώσεις και με φίλους, ας πούμε, ιδιοκτήτες, και έχω παρατηρήσει πόσοι πολλοί έχουν τουλάχιστον στο κέντρο σκυλιά. Ναι. Πολλοί κόσμος. Και να μένεις στο κέντρο και άμα πρέπει να το πας, να το πάρεις το τέτοιο στην Καλαμαριά που λες, που είναι, ναι, το ειδικό τέτοιο πάρκο, θα κάνει πάνω του, εντάξει. Ναι. Στο αμάξι, ρε Χριστινάκη μου, όχι, τουλάχιστον άντε, εντάξει. Κάνει την παράβαση ή κάνε, ρε φίλε, τουλάχιστον κάνει σωστά. Πάρω τη σακουλίτσα που λέει. Ναι, αυτό βέβαια. Και τελείωνε το, δηλαδή. Γιατί δηλαδή πρέπει εγώ τώρα να κοιτάω, να περπατάω το κεφάλι κάτω. Περπατάω το κρατάω τα καθημερινά μου προβλήματα το κεφάλι κάτω. Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ αφιλόξενη πόλη. Πάρα πολύ. Για τα κατοικίδια ζώα. Εντάξει, η λύση δεν είναι μη παίρνει κατοικίδιο. Εντάξει, γιατί πολλοί θα πούνε αυτό, ας πούμε, μη παίρνει. Όχι, φυσικά και όχι. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ. Αλλά θα πρέπει να. Άρα, ρε, με τον τύπο. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ στη μηχανή κράνος, έχει δει το σκυλί δεμένο. Γιατί δηλαδή να μου έρθει το Ροτβάιλερ χαρούμενο, ναι. Εγώ ευτυχώς ξέρω από ζώα και δεν θα φοβηθώ ένα Ροτβάιλερ που έρχεται πάνω μου χαρούμενο. Ναι, και. Αλλά το παιδί μου ή στη γυναίκα μου ή στη Χριστίνα τώρα που πάνε ένα. Έναν τόπο Αργεντίνο να τρέχει κατά πάνω τη. Ναι, όχι, δηλαδή, και εγώ τα φοβάμαι λίγο. Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι, μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι, μην φοβάμαι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τη γυρίσει. Ναι, και αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, ας πούμε. Με κάνει να αισθάνομαι εμένα κομπλεξικά. Ας πούμε, μην φοβάσαι, ότι εγώ έχω το πρόβλημα. Μην φοβάσαι. Φοβάμαι. Φοβάμαι, τι να κάνω. Μην φοβάσαι, δηλαδή. Μου λέει, με φωνάει και εμένα, μην φοβάσαι. Είναι ένα συνολικό ζήτημα και πολιτείας και πολιτιακής αρχής σε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά φυσικά και ιδιοκτητών.
και ναι, ατομική. Ένθεν και ένθεν υπάρχει ασυδοσία. Ένθεν και ένθεν. Δεν υπάρχει μέρημνα. Απίστευτη. Λοιπόν, ναι. Και έχω τη λύση. Α, ξέρω να σας το πω. Mm-hmm. Μεγάλο Σάββατο, ρε φίλε. 121-400 και χθες 126-700. Κιλά. Ναι, ρε φίλε. Αμαρτία, ρε φίλε, σε 6 μέρες. Πολλέζεται, μάλιστα. Τα ρημάδια σε 6 μήνες θα τα φύγουν τώρα, αλλά σε 6 μέρες πώς μπήκαν έτσι, ρε. Τίποτα, για πλάκα, για πλάκα. Θα τρελαθώ, ρε συμπάτη, σοκαρίστηκα. Και κάτι άλλο, παιδιά, σας έχω το απόλυτο. Γιατί ζυγίστηκες καταρχήν. Έκανα τη βλακία, ρε πρόεδρε, το μάτι της δίπλα, δεν κατάλαβα. Εσύ υπολειτουργούσα και πάτε πάνω στη ρημάδα της καρδιά. Σκόνταψα. Το στραβάδι μέσα στη νύχτα, δηλαδή αντί να πάω να πιω νερό, πάω να πιω να βλάκα πάνω από τη καρδιά. Πού πας, ρε. Πού πας, δηλαδή, ούτε το πεντήμερο δεν σεβάστηκα. Ναι, ναι. Έχω τη λύση. Παρακαλώ. Για πλήρη αποτοξίνωση. Μάλιστα, για να ακούσουμε. Μικρά γευματάκια. Ναι. Του αριθμού 3, ας πούμε, 3 γευματάκια τη μέρα θα κάνετε. Σνακ όμως. Ναι. Πανακοτηρόπιτα με κακάο. Ναι. Να τρώτε 3 φορές τη μέρα. 3 φορές τη μέρα πανακοτηρόπιτα με κακάο. Ναι. Αυτό γιατί σε αποτοξινώνει. Αυτό δεν θα αφήνει άντερος ο Σινάκη μου. Δεν θα αφήνει. Σινάκη μου δεν θα αφήνει άντερος. Δεν θα αφήνει ο Πάπος. Είναι μου. Είναι τη μέρα βράδυ. Πάτε ό,τι θέλετε. Αλλά μετά από τον Γουρουνόπουλο, πείτε και ένα κακάο με σπανακοπηρό. Μάλιστα. Είναι το σωτήριο, να ξέρετε. Είναι λύτρωση, ας πούμε. Πώς μέχρι την 50 θα θερθεί. Τελείωσε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Πάμε να πάρουμε μετά από εδώ. Σπανακοτηρόπιτα με Σπάνο Σωτηρόπουλος. Ένας παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ στην εντεκάδα που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα τώρα. Γιατί το λέω αυτό, είχαμε μια κουβέντα. Τέτοια ζητήματα μας απασχολούσε στο χωριό. Κάτι λέγαν τώρα εδώ, μεγαλύτεροι από μένα, ας πούμε. Αυτό πολύ, άλλος λέει πολύ, λέει αρχίζω σε φάση 55, ας πούμε. Πολύ λέει αρχίζω να ξεχνάω. Φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να αφηγείται, ας πούμε, έτσι, περιστατικά πραγματικά δύσκολα που όντως αφαιρείς, ξεχνάς και λες αν είναι δυνατό, ρε, μήπως είναι, ας πούμε, βρίσκομαι στα πρόθυρα κάτι σοβαρού, λέει πολύ ξεχνάω. Να φανταστείς, λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ εδώ και μέρες εκείνο το αμυντικό χαφ από την Πελοπόννησο, πες, από την Καλαμάτα που το 85 ήταν στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ και είχε πάρει το πρωτάθλημα. Το Σπάνο Σωτηρόπουλο. Δεν μπορούσε, λέει, να θυμηθεί το Σπάνο Σωτηρόπουλο. Και ήταν σε φάση ότι τελείωσε. Κάτι έχω. Αλτσχάιμερ. Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ το Σπάνο. Ναι, θυμόταν την καταγωγή του, το έτσι δεν μπορεί να θυμηθεί το επίθετο, ας πούμε. Και ήταν άλλο. Σου λέω τώρα κάποιο προβληματισμό, όχι αστεία. Ότι δεν είναι καλά. Τι να κάνει, εντάξει. Είναι και αυτά τα ζητήματα. Οι ποδοσφαιρόφιλοι τα έχουμε αυτά. Τώρα δεν ήθελα να ανοίξω σοβαρό ζήτημα, αλλά είναι κάποιες σκέψεις, ας πούμε, που κάνω εδώ και μέρες. Για το Σπάνο Σωτηρόπουλο, ας πούμε. Και αυτό το κατοικιδίο σε συνάρτηση πάντα με το ότι εν ώψη εκλογών, ας πούμε, γιατί δεν βλέπω πουθενά. Θα μου πεις, δεν άπτεται, ας πούμε, του συνολικού ενδιαφέροντος, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα θέμα που μπορεί εσύ να μην έχεις, ας πούμε, τριβή ή να μην έχεις εμπλοκή, αλλά σε αφορά στο επίπεδο, ας πούμε, του ότι το συναντάς μπροστά σου. Γι' αυτό είπα και εγώ, επαναλαβαίνω, ότι το βλέπω σαν εξωτερικός παρατηρητής, αλλά ταυτόχρονα με αγγίζει. Όταν βλέπω και τα ζώα να υποφέρουν και τους ιδιοκτήτες να υποφέρουν, αλλά και τον κόσμο να υποφέρει που δεν έχει αυτό. Επίσης, ας πούμε, και τα δέσποτα, άλλο μεγάλο θέμα. Και τα δέσποτα είναι πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να στηρωθούν. Όλα τα σκυλιά, λέει, πρέπει να τσιπαριστούν. Και όλα αυτά είναι θέμα δημοτικής αρχής, η οποία δεν έχει, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια, έτσι, ας πούμε, συνολική διαχείριση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κάποια μέρημνα, αυτό, κάτω από το χαλάκι και ούτε καν το απαραίτητο σακουλάκι για να μαζέψουμε, ας πούμε, τα περιττώματα. Τι να κάνουμε, θα θίγουμε ζητήματα γιατί είμαστε και μια εκπομπή που έχει, έτσι, ας πούμε, και προβληματισμούς και ανησυχίες. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρα και σορολόπ. Και πάντα όχι με γνώμονα την απαξίωση και το αφοριστικό ότι έλα βρε τώρα όλοι οι ίδιοι είναι και έλα βρε τώρα βρε αυτά γιατί δεν και τα άλλα. Έτσι, απλά σκεψούλες για να δούμε, ας πούμε, πολύ ωραία μας ενημερώσει και ο κόσμος. Από τον κόσμο μαθαίνουμε και ενδεχομένως μπορεί να μας ακούνε και οι αρχές, ας πούμε, και να μεριμνήσουν επί τούτου. Καλημέρα στην Κραμούλα. Καλημέρα σας από μια αρχή. Από πού να αρχίσουμε? Αρχή δια την γεωμετρία. Έτσι. Έτσι. Mm. Από εκεί θα αρχίσουμε. Καλό μήνα. Όλα καλά. Χαίρομαι. Να πω ότι ο Σπανακοτηρόπουλος, όπως τον λέγαμε τότε. Ναι, είδες, γι' αυτό έκανε το συνειρμό. Ναι.
Ναι, ήταν αριστερό μπακ. Α, δεν ήταν αμυντικό χαφ. Αλλαγή του αιώνιου δεύτερου αρχηγού μετά τον Γιώργο Κούδα, του Κώστα Ιωσιφίδη. Μεγάλος χαφ από την περιοχή, από την Παναχαϊκή, από όπου ήρθε ο Παρασωτηρόπουλος, ήταν ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Εγώ του είπα Γεωργόπουλο. Άκου τώρα, θυμόμουν Γεωργό. Θυμόμουν, το είχα διαβάσει Γεωργόπουλο και μου λέει όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Μου λέγε συμμετοχές, ξέρεις τέτοια. Τρία παιδιά ήρθαν τότε. Και ο Μαυρέας. Ο Μαυρέας ήρθε από την Καλαμάτα, ήρθε ο Γιάννης ο Ψαράς, ο Βασίλης ο Γεωργόπουλος. Και ο Σπανακοτηρόπουλος, του οποίου δεν θυμάμαι το πρόνομα. Και εσύ Αλσχάιμπερ, τελείωσες. Ο Μαυρέας ήρθε λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα ήταν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο Κρίς ήταν προηγουμένως με τα κιλά. Όχι, όχι, ο Παύλος, ο Παύλος. Ο Παύλος, να του πει ένας ομοιοπαθής, ναι. Όπου επί δεκαετία ανέβαινε Παρασκευή σε ζυγαριά, ήταν 118. Ανέβαινε Κυριακή βράδυ σε ζυγαριά, 120 και χτυπούσε, να πούμε. Ήσουν τόσο, ρε. 120 επειδή είχα ζυγαριά οικιακή που έφτανε μέχρι τα 120, παραπάνω δεν είχε, σταμάτησε. Τώρα είναι στη Λάκη να ενημερώνω τη Χριστίνα για να καταλάβει ότι είναι. Τι... Καλά, στη Λάκη, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν στον φίλο τον Παύλο ότι αυτά τα πράγματα αλλιώς γίνονται και όχι έτσι. Κλείνω γιατί έφτασα στο βενζινάδικο, παιδιά. Εντάξει, μην πάρει φωτιά και το ρεζερουάρ και τέτοια. Έγινε φιλιά, για τσάουτσα, μην μπερδευτεί και βάλει παραπάνω βενζίνη. Έτσι κανονικότατα. Τι ευτυχία παρέθεση, ας πούμε, προσφέρω στα μέλη της ορχήστρας. Εγώ δεν έχω αμάξι. Όταν κάνουμε ταξίδια και φυσικά παίρνουμε, ας πούμε, το αντίτιμο που αφορά την μετακίνηση και όλοι γεμίζουν ρεζερβουάρ. Βέβαια τα διάζουμε, αλλά να βλέπεις, ας πούμε, το δίκτυο να κάνει τίνγκ και να είναι όλη πρώτη φορά. Άρα παπαδίδι. Αισθάνομαι σαν σε ήχης, να πούμε, σαν να έχω τη Manchester City, να πούμε, για να μοιράζω πετροδόλαρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσε, καλημέρα. Καλημέρα, Παντούλη! Καλώς τον! Τι θέλεις, αγόρι μου! Καλά είμαι εσύ! Θέλω να σου πει καλημέρα, πώς που με συνέβη αυτή την κίνη. Πες μια καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα, καλημέρα! Καλώς τον, καλημέρα! Καλημέρα εδώ! Και με τα πρόβατα σου, πρόβατα έχουμε! Ω, μα ζωάρα! Τα λάγια, τα μαύρα! Ερώτηση! Τα ξέρουμε τα πρόβατα, τα μαύρα, τα λάγια! Είναι τα καλύτερα! Τα λάγια, τα χιωτικά, ποια! Τα χιωτικά! Ναι, όχι, δεν ξέρω, τα χιώτικα πτυχίο είναι τα λάγια. Ναι. Είναι... Ελάχου και λάγια, όλο φρούσα, λάγια φρούσα που λέμε εμείς ελαβού. Είναι τα καλύτερα. Εδώ τρώμε και σκατζοθύρους. Σκατζοχουρουνάκια, μάλιστα, σκατζοχουρουνάκια. Είναι τα καλύτερα τελικά τα μαύρα τα λάγια, έτσι έχουμε μάθει. Ναι, τα λάγια έτσι λέτε, τα κολλάει στα πια πένα χορτά, τα λέει βούρδουλα, τα πουμαλάνε. Τα βούρδουλα, τα βούρδουλα. Εδώ είμαστε Μαο Μαο, Μαο Μαο, Ταλιμπάν. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Εντάξει, καλύτερη ανταπόκριση του Λευτέρη Εύερ. Να, σωστός, έτσι. Άφησε τις αητές, τις ταητές και πήγε να πούμε στο Μαντρί στην Κίμη. Αντί να γναντεύει το πέλαγο, Κίμη πάρα πολύ ωραία. Πήγε να γναντεύει τα προβατάκια. Τα προβατάκια πάνω στο βουνό. Έτσι ακριβώς, ή στο βουνό ψηλά εκεί. Εδώ θα πάμε να κάνουμε την τελευταία νύσταξη τώρα. Εδώ σε είδα, χασμουρήθηκες. Πες την αλήθεια, πιάσαμε σοβαρά. Πιάσαμε αθλητικά. Πιάσαμε και... Δεν σε αφορά τίποτα. Δεν σε αφορά τα αθλητικά, δεν σε αφορά τα κιλά, δεν σε αφορά τα. Πώς. Δεν σε αφορά. Γιατί δεν σε αφορά η τριάδα του ΠΑΟΚ που ήρθε από την Πάτρα και όχι από την Καλαμάτα. Πώς δεν με αφορά. Σε αφορά, Πελοποννήσι. Πελοποννήσι, μάλιστα. Και εδώ θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Άκουγε ο άλλος, λέει, έχω Αλσχάιμερ, δεν μπορώ να θυμηθώ να τους πάνω κοσί το, αυτό να. Δεν μπορώ να τον πω εγώ. Σανακοτυρόπιτας. Με τον κακάο. Λοιπόν, τελευταία ανάπαυλα, 7 και 31 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ στο Λόγον Επειδή. Λόγον Επειδή. Πού είναι Φωτιάδη σήμερα. Τι έγινε το μαλλιό τάγαρο. Του πάρει τηλέφωνο. Πάρε, πάρε, Φωτιάδη. Φούρναρι, πάρ τον να τον ξυπνήσει. Ούτε φούρναρι, κανείς δεν πει. Τίποτα, ναι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. 7 και 41 πρώτα λεπτά. Ξημερώσαμε για τα καλά. Παίρνουμε. Οπλιζόμαστε με θάρρος, οπλιζόμαστε με υπομονή, με ενέργεια που απαιτείται, καθότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην ενεργό δράση. Κουράγια σε όσους παλεύουν να οπλιστούν με θάρρος και να βρουν μία δικαιολογία για τα... Για να μην πάνε για δουλειά. Για να μην πάνε για δουλειά. Ακόμα να... μεγαλύτερο κουράγιο σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν.
Τι να πεις, τι να πεις τώρα στους προϊσταμένους, στα αφεντικά, τι να προφασιστείς, τι. Όσοι δεν θα μπορέσετε, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να τηλεφωνήσουμε εκ μέρους σας. Καλησπέρα, εκπροσωπώ τον κύριο Τάδε. Τον κύριο... σε ένα όνομα. Σπανακοτηρόπουλος. Τον κύριο Σπανακοτηρόπουλο. Δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα στην εκλεκτή σας εργασία για λόγους ανωτέρας βίας. Θα θέλαμε να μεριμνήσετε όπως μεριμνήσετε ή όπως λάβετε την απόφασή του και υιοθετήσετε την αδυναμία του να μην... μέχρι να το πω όλα αυτά τα προλογίστηκα, θα πει άλλες καλά καλά, εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου λούφα, κάτσε καμιά μέρα ακόμα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά μέσα στην ζωή όταν μεσολαβούν μέρες ανάπαυλας και απομένουν κι άλλες δύο για, την... για το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Okay, ναι. Είπαμε από αθλητικής απόψεως λίγα πραγματάκια. Βλέπουμε εδώ ότι και στα sites και στις εφημερίδες και στο ένα και στο άλλο περισσότερο απασχολεί το χθεσινό παιχνίδι, ο μεγάλος ημιτελικός, ο πρώτος μεταξύ Μπαρτσελώνας και Λίβερπουλ. Η Μπαρσελώνα που το έλεγε ο Σπίκε, ναι, μιλούσε καταλανικά, δηλαδή τόσο ψαγμένια. Μπαρσελώνα, γιατί είναι οι Καταλανοί το λένε στην γλώσσα του Μπαρσελώνα. Μπαρσελώνα το λένε οι Ισπανοί, Μπαρτσελώνα το λέμε εμείς οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος λαός. Περιούσες, αλλά άμα είσαι γνώστης και μύστης. Και λένε είναι... και όλο δύσκολες λέξεις. Καλά, ναι, τώρα αρχίσανε κοινικά, ποδόσφαιρα και τέτοια. Άμα απαριθμίσουμε, έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο προσέγγισης σε έναν αγώνα οι speakers πλέον. Εμάς βέβαια μας λείπουν οι υπαλλήλοι της παλαιάς σχολής, της παλαιάς κουπής, αλλά τι να κάνουμε. Κάποτε θέλω να κάνω κι εγώ μια περιγραφή, να σου πω την αλήθεια, δεν το κρύβω. Αλήθεια. Ναι, πρώτη φορά το λέω βέβαια. Να περιγράψεις. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Θα κάνω μια περιγραφή, αλλά με αφήσουν να λέω. Δεν θα πετύχω ούτε ένα παίχτη, βέβαια. Έχω κάνει μια περιγραφή, με στείλει και εμένα δηλαδή στο Camp Nou να παρακολουθήσω έναν τέτοιο. Μιλάμε για απλά παιχνιδάκια. Να σου πω κάτι, παιχνίδι εξωτερικού, γιατί άμα εμπλακείς με τα εσωτερικά θα. Θα έρχονται κάτι οι πενταδάχτυλες και ρούκλες πάνω σου για τις κοτσάνες που θα λες με το δίκιο τους, ας πούμε, οι Έλληνες φιλάθλοι, όλες οι μπαλαδόφατσες, οπότε άστο καλύτερα με τα εξωτερικά να είμαστε εκεί τέτοια. Το Champions League, κυρίες και κύριοι, στο οποίο είπαμε ο τελικός 1η Ιουνίου στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, εκεί όπου όμως, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, το διαβάζετε τις προηγούμενες ημέρες, ξέσπασε λέει σάλος στην ποδοσφαιρική Ισπανία μετά την αποκάλυψη πως το Wanda Metropolitano, έτσι λέγεται το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, που θα γίνει ο απόλυτος ναός του ποδοσφαίρου στην πρώτη μέρα του Ιούνιου, αποτέλεσε τόπο όπου γυρίστηκε καυτή ερωτική σκηνή διάρκειας 16 λεπτών. Σε ποια ταινία. Θα σου πω σε ποια ταινία, Καταρχήν, μάλλον σ' άλλους ξέσπασε, γιατί 16 λεπτά είναι πάρα πολλά. Αφενός, ας πούμε. Ποιοι είναι αυτοί που 16 λεπτά χράπα της χρούπα της, να πούμε. Πού τα έρχεται δι' αυτά. Πνίγει και εδώ η Χριστίνα από αυτά που ακούει. Το Wanda, λέει, Μετροπολιτάνο, που αποτελεί εδώ και λίγα χρόνια την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, παίρνοντας τη σκητάλη από το ιστορικό Βιλθέντε Καλδερών. Γράφει και λίγο έκθεση ιδεών εδώ ο δημοσιογράφος, να πούμε τι ξέρουμε. Είναι γνωστός στις μέρες μας. Πώς ξεκινήσει για παιδί, εσύ που έχεις κάνει και πιο πρόσφατα σχολείο. Ποιες ήταν έτσι, ας πούμε, οι κλισέ εκφράσεις στην έκθεση. Επιπλέον. Επιπρόσθετα. Επιπρόσθετα, σας λέγανε αυτά οι καθηγητές. Μα προχθές δεν τελείωσε το σχολείο. Χθες. Τώρα, Δευτέρα δεν έχεις, αν τυχερείς. Έχει τη φήμη ως ένα από τα πιο σύγχρονα και. Εδώ αρχίζει σιγά-σιγά. Πώς δομείς ένα άρθρο. Κάνουμε σιγά-σιγά και ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ερωτική σκηνή και λέει. Έχει τη φήμη ενός από τα πιο σύγχρονα και καυτά γήπεδα της Ευρώπης. Διπλές. Το γεγονός μάλιστα αυτό του έδωσε το χρήσμα για να φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Champions League την 1η του Ιούνιου. Φαίνεται όμως πως το συγκεκριμένο γήπεδο αποτέλεσε πόλο έλξης και για τον Ινιάτσιο Αλέντε, σε εισαγωγικά Τόρμπε, διάσημο παραγωγό, λέει, ταινιών αισθησιακού περιεχομένου. Παραγωγό μιας συγκεκριμένης σειράς υποθέσεων και εξελίξεων που λέγεται Mundo Deportivo. Δεν το γνωρίζω. Θα απευθυνθώ στους φίλους μου που τα κατέχουν αυτά, γιατί εγώ δεν έχω δει μία σχέση, ας πούμε, με τέτοια θεάματα. Με τέτοια σχράδε. Όχι, δεν είναι σχράδε. Θεάματα είναι μια, ας πούμε, μια ενός είδους κινηματογράφου. Να αποκαλύπτει πως το γήπεδο της Ατλέτικο χρησιμοποιήθηκε από τον συγκεκριμένο άνδρα για τις ανάγκες
ταινία τέτοιο, όχι απλά μια ερωτική σκηνή σε μια κάποια ταινία. Τέτοια ταινία. Από αυτήν. Σύμφωνα λέει με τον καταλανικό μέσο, τα γυρίσματα έγιναν μέρα μεσημέρι στο πάρκινγκ του Μαδριλενικού Στάδιου και η συνολική διάρκεια αυτής της ερωτικής σκηνής ήταν 16 λεπτά. Τέτοια προβλήματα δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί τα γήπεδα δεν έχουν πάρκινγκ. Αφενός, ας πούμε, για να έχουν αυτό. Ένα επεισόδιο της σειράς λέει Sex in Public. Περιπτύξεις εν δημοσίο χώρο, ας πούμε, να το μεταφράσουμε αυτό. Τώρα λέει, σας παρουσιάζουμε μια σκηνή στο Wanda Metropolitano της Μαδρίτης με αρκετά τεχνικά προβλήματα. Ελπίζω. Τι συνέβη. Τεχνικά προβλήματα, δεν ξέρω, μήπως δεν είχαμε ανόρθωση. Ξέρω εγώ, τέτοια εννοεί. Όχι, τεχνικά προβλήματα, μάλλον όσον αφορά την βιντεοσκόπηση, φαντάζομαι εγώ. Ελπίζω ότι αυτή η τρελή σκηνή θα σας αρέσει. Ανέφερε στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο που έχει κάνει ήδη την εμφάνιση. Έχει βίντεο. Ναι, έχει βίντεο. Να, εδώ το βλέπω εγώ. Τώρα να πατάρε εδώ, θα έρθει κανένα αφεντικό και να μας πείτε αυτά που βλέπετε. Αλλά θα του πω εγώ το ρεπορτάζ, κύριε μου αφεντικέ. Που έχει κάνει ήδη λέει, την εμφάνιση του στη σελίδα του διάσημου κινηματογραφικού παραγωγού. Μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις είναι έντονες από την πλευρά των οπαδών της Ατλέτικο για το γεγονός πως ο ποδοσφαιρικός ναός της ομάδας τους χρησιμοποιήθηκε για τέτοιου είδους ταινία. Τι ταινία άραγε θα θέλανε να γυριστεί στο Wanda Metropolitano, δηλαδή, ας πούμε, που δεν θα προσέβαλε τους οπαδούς της ομάδας. Ναι, γιατί αυτό τώρα αποτελεί, δίνει λαβή για σχόλια από τους αντιπάλους. Ότι εδώ το σπίτι σας είναι, καταλάβετε, το κάναμε. Αυτό το σπίτι είναι δύσκολα. Με τα social media λένε έχουν πάρει φωτιά τόσο από σχόλια φίλων των Ρόχιν Μπλάνκος όσο και από αντιπάλους που δεν έχασαν την ευκαιρία για πειράγματα. Χαχαχα, βρε τα ατιμούλικα. Πειράγματα δεν θα το λες, γιατί φαντάζομαι ότι θα οργίασαν, για να χρησιμοποιήσω και μια σύνομη λέξη μέσα στο περιβάλλον του άρθρου. Να μην σου τύχει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν ανοίγουν οι ωρέξεις εδώ του τοπικού μας εθνικού παραγωγού, γνωστός, ας πούμε, κύριο Σιρινάκη, να γυρίσει τέτοιου είδους σκηνές με περιπτύξεις κάποιο γήπεδο της ελληνικής επικράτειας. Ξέρω να του μπαίνουν ιδέες. Ποιες πιστεύεις θα ήταν οι αντιδράσεις σε εμάς εδώ, ρε παιδί? Σφαγή θα γινότανε. Θα θέλανε ή όχι? Όχι, φυσικά. Δεν θα θέλανε οι οπαδοί των ομάδων που ανήκει το γήπεδο. Οι υπόλοιποι θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Κανονικά θα ετοιμάζανε πανό, θα ετοιμάζανε το ένα, το άλλο. Και εδώ μεταξύ είχαν δημοσιεύσει αυτή την είδηση στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας. Και εντάξει, φυσικά μας ρωτούσαν, υπάρχουν link για κάτι. Αλλά από καθαρά ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, όχι από τέτοιο. Αλλά ολόκληρο γήπεδο που θα τελεστεί ο τελικός του Champions League, μήπως να γινόταν ένας τελικός ταινιών τέτοιου είδους, ας πούμε, ένας μαραθώνιος, ξέρω εγώ, περιπτύξεων. Ρε παιδί μου, εντάξει, το πάρκινγκ έγινε, δεν έγινε και μέσα, δεν έγινε και στο τέρμα. Ναι, αλλά έχει φόντο, φαίνεται φόντο, οπότε αυτό αποτελεί, ας πούμε, μολυντικός, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, εμείς τα λέγαμε ότι, παιδιά, είναι μια πολύ ωραία πράξη, ας πούμε, μια ύψητη πράξη, ας πούμε, που διέπει τα δύο φύλλα ή διέπει, ας πούμε, τους ανθρώπους γενικότερα, ανεξαρτήτου φύλου, που Μοιράζει χαρά, μοιράζει ευτυχία, μοιράζει ευεξία, μοιράζει το ένα, μοιράζει το άλλο, μοιράζει και πολλά, έτσι, ας πούμε, διάφορα άλλα, να μην τα αναφέρουμε. Που δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να αποτελεί, ας πούμε, έτσι, τόσο, να έχει μια τέτοια αρνητική χρειά. Εγώ ψάχνω να βρω κάποιο γήπεδο, ας πούμε. Ποιο θα ήταν ένα ιδηλιακό γήπεδο, θα ήθελα. Τι να σου πω τώρα, δεν θα. Ας μην πούμε από τον αέρα, γιατί ναι, μπορεί να αποκτήσουμε εχθρούς κανονικότατα. Δεν ξέρω. Αλλά είδατε τι μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχουν γυρίσματα και στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Τι είναι αυτό το προπονητικό κέντρο? Εκεί που κάνουν προπονήσεις. Αγίπεδο, μέσα σε γήπεδο. Ναι, σε γήπεδο. Πάλι είχε έτσι αναφορά, μια αθλητική και μια ποδοσφαιρική αναφορά. Κάνανε τα προκαταρτικά, μάλλον, στο προπονητικό κέντρο, ας πούμε, να καταλάβουν ότι είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, και μετά πήγανε στο γηπεδάκι να παίξουν μπάλιτσα. Να καταλάβει, να παίξουν μπάλιτσα. Να καταλάβει. Πρωί-πρωί τώρα, μανάθεμά μας. Αλλά εγώ, κυρίες και κύριοι, μεταφέρουμε ειδήσεις μέσα από τον αθλητικό χώρο. Δεν είναι ειδήσεις τώρα που κατεβάζει. Να μην κάνω σάρδα με εδώ. Η γκλάβα μας. Πολύ προσεκτικό. Επικίνδυνο. Αλλά είδες τώρα τι έκανα, κατάλαβες? Τόσο σωστά. Πώς κάνουμε τα χιούμορ. Βέβαια. Παγκόσμια μέρα γέλιου σήμερα. Όντως είναι χαχά. Πεθάναμε στα χαχά. Τι να κάνουμε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας.
με την εκπομπούλα μας για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους Εθέρες. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή μάλλον, για να μην ψάχνει κανείς, μένει τη σελίδουλα μας στο ίντερνετ να μας κάνει εκεί και τα like του, να καταθέσει τον οβόλο του. Εβδομάδα προσαρμοστικότητας. Από Δευτέρα θα αρχίσουν τα σπουδαία που θα έχουμε, όπως προείπαμε, και τα προεόρτια του τελικού κυπέλου της Ελλάδος. Στο ΆΚΑ, ας πούμε. Κοίταξε, στο ΆΚΑ θα μπορούσε να γυριστεί κάτι, γιατί δεν είναι έδρα κανενός. Είναι δημόσιο γήπεδο. Κανένας θα παρεξηγηθεί. Δημόσιο στάδιο. Αυτά έτσι. In public, δεν λέει, είναι δημοσίο. Αυτό θα μπορούσε έτσι, ας πούμε, να προσαρμοστεί. Αλλά το ΆΚΑ είναι μεγάλο, αχανές, κρύο στάδιο. Δεν είναι πολύ ρομαντικό, ηδηλιακό δεν είναι. Δεν είναι ηδηλιακό, ας πούμε, δεν προτρέπει τώρα. Καλά τράβα, αυτά σαπίζουνε. Να βρούμε ένα. Το Πανθεσσαλικό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να βρούμε έτσι ένα δημόσιο γήπεδο για να είμαστε απαλλαγμένοι, να μην χρησιμοποιήσουμε την έδρα μιας κάποιες ομάδες και παρεξηγηθούμε εδώ από τους φίλους, ακροατές, οπαδούς, τηλεθεατές, οτιδήποτε. Μετά λέει τα τεχνικά, ο φίλος μας ο Παναγιώτης, θέματα που είχαν, δραστηριοποιήθηκε η UEFA και θα γίνουν διορθωτικές εργασίες ώστε να γυρίζονται, λέει, εύκολα από εδώ και στο εξής οι αντίστοιχες σκηνές. Θα υπάρχει. Πώς λέγαμε παλιά, θα μπαίνουν καρεκλάκια, λέει, θα μπαίνουν κρεβατάκια, ας πούμε, και άλλο λιγότερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου το VAR, το Video Assistant Referee. Για να δουν τις επίμαχες σκηνές. Εδώ βλέπουμε σαφέστατη. Απέρασε η μπάλα τη γράμμη. Και τέτοια ζητήματα. Ή αν τώρα στο τελικό του Champions League, εκεί οι βοηθοί του βιντεού καθίσουν και βρουν καμιά ξεχασμένη κασέτα, ένα ξεχασμένο DVD και παρακολουθήσουν τέτοιες, ας πούμε, βρέσεις. Έως πάντων. Να κάνεις. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στην Ευρώπη. Γιατί είπαμε από αθλητικά, εντάξει, okay, είμαστε λίγο περιορισμένοι αυτή την εβδομάδα. Η Euroleague έχει τελειώσει. Σκοράκια δεν έχει άλλα. Αύριο σκοράκια, αύριο. Τελευταία σκοράκια σε μια αγωνιστική που βαρετά ήταν. Σκοράκια. Βαρετά σκοράκια, γιατί τα περισσότερα έχουν κρυφθεί. Τα τελευταία σκοράκια. Πάρε μας. Το κύπελο δεν παίζουμε σκοράκια. Το κύπελο τι. Ποιο. Δεν έχει σκοράκια. Πώς δεν έχει, παντού έχει σκοράκια. Για ποιο, για το ΑΕΚ, θες να κάνεις από τώρα πρόβλεψη για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κάνε. Δεν έχει άλλο μέχρι τότε. Όχι, δεν. Έχει, ρε παιδί μου, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος την Κυριακή στις 7 η ώρα. Αύριο αυτά. Αύριο με το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ρε καλά που το έφυγες και στο 51 το θέμα αυτό με το γήπεδο. Έτσι. Όλα τα καλά πάντα παρά τα βάζω. Θα κλαίγαμε. Απλά έτσι μια παρατήρηση. Δεν θα είχε VAR. Θα είχε VAP. VAP. Γιατί βίντεο. Assistant. Porn. Penetry. Τίποτα. Ευτυχώς που δεν ξέρουμε αγγλικά. Ναι. Ήταν μέσα, δεν ήταν μέσα, θα το βοηθάει. Το VAP θα βοηθάει. Να το μετρήσουν ή όχι. Ναι, μην το αρχίσουμε να μετράμε κιόλας. Σε λέω τώρα, γιατί φαγώνομαι και εγώ ξύνομαι, αλλά σε λέω τώρα. Εντάξει, καλά. Μην τρεθούμε Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα και δεν βγαίνουμε. Καλά που έχουμε τα τέτοια, ρε παιδί μου, έχουμε τα lower, τα παίζουμε στα δάχτυλα και μπορούμε και συνενογιόμαστε. Ευτυχώς. Γιατί δύσκολα, φίλε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και Δευτέρα να απολογηθούμε τώρα. Νομίζω δεν ισχύει πλέον το αυτόφορο Σαββατοκυριακό μέσα. Ότι βγαίνει. Ή δεν κάθεσαι. Ναι. Δεν κάθεσαι και το τριήμερο μέσα. Μήπως δεν είναι για εμάς τους κοινούς αυτό. Καλά, εντάξει, άμα δεν είσαι κοινός δεν μπαίνεις κιόλας, ας πούμε, ξεκάθαρα. Ψάξω λίγο, μήπως δεν είναι για εμάς τους κοινούς. Γιατί είναι για εμάς να ισχύει το Σαββατοκυριακό για τους άλλους. Ναι, θα δούμε. Για τους αλλουνούς. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και πάλι. Α, καλημέρα. Δευτερολογίο, ο φίλος μας ο Πάπη. Που δεν μας το συνηθίζει. Είναι καταιγιστικός, τα λέει μία και έξω. Καλύπτει όλο το πεδίο δράσης του λόγου επειδή και αποχωρεί. Καλημέρα και πάλι, φίλε μου Πάφη. Τι κάνεις, πού θα ρίχνεις την αμύη κούκλα. Καλά είμαι. Καλά. Σήμερα με ανεβάσει ένα αυτοκίνητο από τη Μονή. Θα φύγει για κάτω σήμερα. Και θα φύγεις με το αυτοκίνητο. Ναι, με αυτοκίνητο τι σήμερα. Να πάμε. Τι ζωάρα κάνεις. Τι είναι σήμερα η χωρίτης εκεί. Τι σε νοιάζει. Δεν θα αποκαλύψουμε τότε.
Μπορεί κάποιο να αρρώστησε. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Αμέσω σε νοιάζει. Τι πήρε εσύ, κάνει έλεγχο. Επιθεώρηση εργασία. Ποιο είναι εκεί, για να έρθει εδώ. Ναι. Κλείσε, δεν έρχεσαι. Τσαο. Δεν ακούω. Του φέρθηκε έτσι. Α, σε μα βάλε τώρα εδώ. Ποιο είναι ο χολήπτη. Καλημέρα στην γραμμούλα. Είμαι ένα αεροπλό. Α, τσα, αγόρι μου, αγόρι μου. Προσεραφήνομαι σε λίγο. Πέτα, πέτα ψηλά. Πού, πού. Δεν θυμάμαι ρε Μπατμαν, έχασα την εθνική οδό, πήρα παράπλευρο δρόμο. Πήρες παράπλευρο αερόδρομο. Πέτα. Θα γυρίσω. Γύρνα, φτάνει να γυρίσει. Πύργος ελέγχου, αν δήκαν ένα αδέσποτο αερόπλιο, είναι δικό μας το Ζέπελιν από Σαμαρίνα με κατεύθυνση προς... Λέων το Σοφού, να μην του γράψει κανένα πρόστιμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, Μπάμπη. Καλημέρα. Έλα βρε λίμπερο. Τι κάνουμε. Να σε πω να γελάστε. Για πες, για πες. Να γελάστε και κρατές. Βλέπω εφιάλτη, ξύπνησα από εφιάλτη. Ναι. Και βλέπω το ρολόι δίπλα με το ψηφιακό, με κόκκινα γραμματάκια. Ναι. SOS. Δεν φαντάζεται τι ήταν το SOS. Τι ήταν. 5-0-5. Πήρα μια τρομάρα ρε μπάμπη. Αυτή είναι η ώρα που ξυπνάω. Κανονικότατα, SOS. Σώσε μας. Μπάμπη, 5-0-5 και εγώ διάβασα SOS. Λες θα να την αχτούμε, κάτι συνέβη. Πάτησε το κουμπί ο Κιμ. Δεν ξέρω. Έτσι, φιλιά. Τσάω, τσάω. Πού πω με στη φούρια, ε. Λέω κινδυνεύουμε, επιστράτευση, κάτι της. Και τελευταία γραμμούλα για σήμερα, καλημέρα. Τελευταίος αλλά τυχερός. Γεια σου Μπατμάν. Τι έγινε, που έφτασε το αερόπλιο ρε γάμο. Μήρε με τα... Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, για την Ελλάδα που λένε. Έτσι είναι, έτσι το δικαιολογήσαμε, άμα βάλεις μέσα... Όχι, πως τι, είναι εθνικό σήμα τώρα. Σωστό. Πως έχουμε τους δανεικούς, έτσι έχουμε και για την Ελλάδα. Έτσι, βάζουμε την Ελλάδα μέσα και τελειώσαμε, εντάξει. Τι έγινε, ποιον έχουμε εκεί, σε Βουγιούκα. Χριστίνα, αύριο Βουγιούκα. Α, Χριστίν, Λαγκάρτ. Ναι, έτσι, έτσι. Αλαγκάρτ. Ναι, Αλαγκάρτ και Αλαγκάρτ, θα πούμε. Μάλιστα. Μας άκουσες γιατί μας πες. Να σας ακούσω και για να φτιάξω έτσι, να φτιάξω λίγο το ακροατήριο. Τώρα ρε φιλαράκι, είμαι στο ποτάμι εδώ στον Άγιο Πρόδρομο. Από βραδύ και έριξα ένα διχτάκι και ήρθα τώρα και το καθαρίζω και έχει μέσα καμιά δεκαριά, επάνω δηλαδή, ληστιά και μπριάνες. Αυτά τώρα είναι του γλυκού νερού και γίνονται πολύ ωραία παστά. Ναι. Θα το βγάλω φωτογραφία σας. Μπριάνα Μπάνκς. Ωραίο έτσι. Μπριάνες τις λένε εδώ, μπριάνες και ξέρω και είναι μεγαλούτσικα δηλαδή. Μη συζητάς να πω. Μπριάνα λέει, ο Βάρβος ή Σκαρούνι ή Μπριάνα. Μας μπέρδεψες τώρα. Το ποταμολάβρακο αλλιώς. Τώρα εγώ το έκανα ρε παιδί μου. Ναι, το πήγες παραπέρα. Τεράστιο είναι αυτό. Μήπως μας βρίζεις να πούμε. Μάλιστα. Τι είναι είπες. Μεγάλο είναι. Είναι σαν μεγαλούτσικη σαρδέλα. Ναι, μάλιστα. Εδώ το... Σε αυτό το παιδί. Και καβούρια έχει, και καβούρια! Ωρε φίλε! Στις τσέπες! Σου θυμίζουν τίποτα τα καβούρια, Μελισσανίδικη, έτσι! Χαχα, όλοι αστείοι εδώ! Χαχα, χαχα! Μάλιστα, κλείσε γιατί πρέπει να κλείσουμε! Το πρωτάθλημα, ο συμπολίτης, υπήρχαν καβούρια κάπου! Πήγε! Πώς το λένε, αύριο τα σπουδαία! Πήγε 8, φιλιά! Τι ωραία σοδιά, 10 ψαράκια θα γίνουν παστά. Ανήκει λέει στην οικογένεια των Κυπρινιδών. Ένα Γουλιανό, ένα Κυπρίνο. Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, μην το συζητάς. Που με συντρόφευσες αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλα τα καλά. Του Αβραάμ και του Σακ. Να έχεις, κόρη μου. Εσύ και εσύ. Παραδίδουμε σκητάλη στον Κωσίζο Τσατσαρό. Θα ξαναπούμε αύριο στις 6. Σχολά και Σαββατοκύριακα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θα τη γιορτάσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί δεν θα υπάρξει. Θα είναι το Σάββατο γι' αυτό. Δεν θα υπάρξει αυριανό ξύπνημα. SOS που μας είπε και ο φίλος ακροατής. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά, φιλιά.